Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, εκπομπή του All About Aris, στο Λίμπερο στους 107 και 4 και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 7 με περίπου 2 ώρες γεμάτες από κιτρινόμαυρη ενημέρωση με πολλά και ενδιαφέροντα τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα και αφορούν, όπως είπε, το πλήσιο τον μπάσκετ είναι η αλήθεια σήμερα και αυτό είναι που θα μας απασχολήσει καθώς είχαμε σήμερα την παρουσία στην ανακρίτρια του Ζεύγους Λάσκαρη και, του Νίκου Λάσκαρη αλλά και της Τζόρτζια Ευσεβίου, η οποία εμφανίστηκε μετά από αρκετούς μήνες και έδωσε το παρόν στην Ευελπίδων. Θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ για αυτή την υπόθεση, για το τι έγινε, τι περιμένουμε να γίνει, πως επηρεάζεται ο Άρης και γενικότερα όλο το θέμα από όλες του τις πτυχές. Και φυσικά και για το ποδόσφαιρο, το οποίο μετράει αντίστροφα πλέον για το παιχνίδι του Σαββάτου με την Παναχαϊκή, για την πέμπτη αγωνιστική και για την πέμπτη συνεχόμενη νίκη με το καλό της ομάδας στο πρωτάθλημα της Football League. Μαζί μας και σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου είναι ο Χρήστος Οκιώσης. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων FM και ενώ στέλνετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στη συνέχεια στο 5-45-26. Ο κύριος Λάσκαρης παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί στην Ευελπίδων και μαζί με την Τζόρτζια Ευσεβίου, τη σύζυγό του, παρέλαβαν την δικογραφία της περιβόητης υπόθεσης με τον κύριο Σουμπότνης, τον Λετωνό επιχειρηματία με τον οποίο βρίσκονται στα δικαστήρια και πήρανε παράταση, προθεσμία αν θέλετε, για να απολογηθούν στις 11 του Δεκέμβρη. Άρα έχουμε ακόμη περίπου 20 μέρες μπροστά μας, τις οποίες θέλοντας και εμείς το θέμα αυτό θα είναι στην επικαιρότητα, θα σέρνεται που παραπάνω. Λέμε, ίσως και παραπάνω, ναι. Καθώς μόλις απολογηθούν στην ανακρίτρια, εκείνη θα αποφασίσει μετά ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Νομίζω είναι πολύ σημαντική η κουβέντα που κάναμε με την κυρία Μπενέα πριν. Που ασχολείται με το δικαστικό ρεπορτάζ από το Sky. Και ξεχωρίσαμε ορισμένα πραγματάκια. Ξέρετε, παιδιά. Που πήρε κάποιες δηλώσεις, νομίζω. Από... Ναι. Βέβαια, νομίζω δεν ήταν ακριβώς δηλώσεις, γιατί δεν τους επιτρέπουν οι νομικοί τους προφανώς να κάνουν δηλώσεις. Απλά πρέπει να καταλάβουμε στη Θεσσαλονίκη. Για μένα είναι αυτά επικοινωνιακά μαθήματα, αυτά που γίνονται στον κόσμο του Άρη, τα συγκεκριμένα. Ότι, παιδιά, στην Αθήνα. Μία κυρία δημοσιογράφος που ασχολείται με το δικαστικό ρεπορτάζ, μην νομίζετε ότι έχει γνώσεις τι είναι Άρης, το πώς νιώθουμε εμείς τον Άρη και πώς συμπεριφερόμαστε εμείς τον Άρη και τους ανθρώπους του Άρη. Ναι. Εκεί παιδιά δεν καταλαβαίνουν από αυτά τα πράγματα. Κι όμως η κυρία αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει ένα ρεπορτάζ που έχουμε δώσει με τον Αλέξη εδώ και πάρα πολύ καιρό μέσα από το All About Aris. Τότε που λέγονταν και γράφονταν ότι έχουν κατασχεθεί οι μετοχές και σας είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, όχι γιατί. Ήμασταν τίποτα έξυπνοι, τίποτα άλλο. Απλά είδαμε την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων που έχει πετύχει ο κύριος Σουμπότνης, που έλεγε μέσα ότι δεν μπορεί να μεταβληθεί η περιουσία του κυρίου Λάσκαρη και ως προς τις μετοχές της ΚΑΕ Άρης. Άρα δεν έχουν κατασχεθεί, ούτε έχουν δημευθεί οι μετοχές της ΚΑΕ Άρης. Η έννοια της δέσμευσης είναι ότι δεν μπορεί να τις μεταβιβάσει. Και ακούσατε και την κυρία Μπενέα πριν στον Γιώργο. Που είπε ξεκάθαρα ότι με μία αύξηση με τον κεφαλαίο μπορεί να αλλάξει η διοκτησία του Άρη. Άρα δεν μπορεί ο Λάσκαρης να πάρει τον Άρη μαζί του. Αυτό μπορεί να είναι ευχή κάποιου ή ευσεβής πόθη κάποιον. Είναι άλλο δέσμευση, άλλο δίμευση, άλλο κατάσχεση. Επειδή όμως ο κόσμος είναι φυσιολογικό να μην ασχολείται τόσο επισταμμένα με όλα αυτά τα θέματα και με όλα αυτά τα ζητήματα, κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό. Άρα οι μετοχές της ΚΑΕ Άρης δεν είναι σε κανενός Λετωνού τα χέρια. Ούτε μπορεί να τις πάρει ποτέ. Ούτε μπορούν να μεταβιβαστούν κατά αυτόν τον τρόπο μετοχές αθλητικής ανώνυμης εταιρείας. Και τα επισημαίνω ξανά τώρα γιατί μας τα λέει μια συνάδελφος από την Αθήνα και νομικός ταυτόχρονα και είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή εμείς κάνουμε τους αγράμματους δικηγόρους πολλές φορές από τις γνώσεις και τις επαφές που έχουμε με δικηγόρους. Η συνάδελφος είναι και δικηγόρος, είναι και νομικός η Μέρη Μπενέα. Έχει γνώση, το έχει σπουδάσει το αντικείμενο. Γι' αυτό καλό θα είναι, παιδιά, να μην παρασύρεστε και να μην μιλάτε ή γράφετε στα Facebook ή στα ραδιόφωνα με βάση το μούπε, σούπε, άκουσα. Το ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό της ημέρας με τον κύριο Λάσκαρη.
Στο είπα το όχι μόνο για το 11 Δεκεμβρίου, γιατί υπάρχει το αστικό κομμάτι στις 25 Ιανουαρίου. 25 Ιανουαρίου είναι η δίκη. Και στις 25 Ιανουαρίου που είναι η δίκη και το αστικό κομμάτι, πάρα πολλές φορές, και αυτό το είπαμε με την κυρία Μπενέα, χωρίς να αποτελεί ότι είναι δεδομένο, αλλά αποτελεί πρόκριμα για το ποινικό κομμάτι. Δηλαδή, αν κάποιος δικαιωθεί στο αστικό κομμάτι, 99% περιπτώσεις δικαιώνεται μετά και στο ποινικό. Δεν γίνεται δηλαδή να έχει δικαιωθεί να αποδεικνύεται ότι δεν είναι απατεώνας, δεν έχει κλέψει, δεν έχει κάνει απάτη, δεν έχει κάνει υπεξαίρεση και μετά να πηγαίνει στο ποινικό και να καταδικάζεται και αυτό που έχει δικαιωθεί στο αστικό. Ή και το ανάποδο. Αν δεν δικαιωθεί στο αστικό, 99% δεν θα δικαιωθεί και δεν θα αθωωθεί και στο ποινικό. Συνήθως έτσι γίνεται. Αλλά είναι πρόκριμα, δεν αποτελεί ότι η απόφαση του ενός δικαστή θα γίνει αποδεκτή και από τον άλλον δικαστή. Με αυτά και με αυτά βέβαια πάλι για τέτοια μιλάμε. Ενώ είχαμε πει ότι υποτίθεται στον Άρη θα σταματήσουμε να μιλάμε για τέτοια ζητήματα. Αλλά τι να κάνουμε. Ρεπορτάζ υπάρχει και για τους Τούρκους που είναι στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι για πρώτη φορά η ΚΑΕ Άρης, σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες φορές, επιβεβαιώνει πλέον την επαφή. Σημειώνει ότι είτε σήμερα αργότερα το βράδυ, είτε αύριο θα πραγματοποιηθεί και ραντεβού με τους Τούρκους και για πρώτη φορά μετά από την ανακοίνωση του θέματος, γιατί η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε το θέμα με τις φωτογραφίες, με την παρουσία των Τούρκων στο Νικ Γκάλης Χολ, στο μουσείο κτλ. Για πρώτη φορά λοιπόν από τότε η ΚΑΕ Άρη σημειώνει, έστω και στο ανεπίσημο, δεν υπάρχει δηλαδή μια επίσημη δήλωση, ότι είναι σε καλό δρόμο το όλο θέμα. Μακάρι, επειδή μιλάμε για αρκετά χρήματα, μακάρι είτε σήμερα το βράδυ είτε αύριο να βρούμε την άκρη του νήματος, να βρούνε την άκρη του νήματος και να πάμε στην συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και μακάρι και τα ποσά τα οποία ακούγονται, ο χορός των εκατομμυρίων, να αποτελέσουν πραγματικότητα, γιατί τότε αντιλαμβάνεστε όλοι ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα. Και να πω και κάτι άλλο. Αν οι Τούρκοι όντως έχουν βλέψεις απόκτησης της ΚΑΕ Άρης, του πλειοψηφικού πακέτου, τότε ο Άρης θα έχει βρει τη λύση και στο αρνητικό σενάριο του Νίκου Λάσκαρη και της Τζόρτζιας Ευσεβίου. Δηλαδή, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, γιατί χρειάζεται εκατομμυριάκι για να γίνει αύξηση το κεφάλαιο. Δεν γίνεται με λόγια, έλα παιδιά να αυξήσουμε τις μετοχές μας, έχω 30 χαρτάκια να γίνουν 60, πρέπει να μπει ζεστό χρήμα. Με ζεστό χρήμα λοιπόν και αύξηση του κεφαλαίου και η ΚΑΕ μεταβιβάζεται και ο Άρης απεμπλέκεται, αλλά επίσης και ο Σουμπότνης χάνει ένα βασικό μέτρο πίεσης προς την πλευρά του Νίκου Λάσκαρη. Γιατί μας το λέει η κυρία Μπενέα, η υπόθεση αυτή είναι σύνηθη. Υπάρχουν όχι ως προς το χρυσό, ότι ένας επιχειρηματίας να κατηγορεί έναν άλλον. Για χρυσό δεν υπάρχει παρόμοια στην Ελλάδα. Αλλά έχει πάρει αυτή την έκταση γιατί αυτός ο οποίος κατηγορείται είναι ο μεγαλομέτοχος του Άρη. Αλλιώς θα πηγαίναν στην Ευελπέδα μόνοι τους. Ένας άλλος. Και αυτό παίζει τον ρόλο, το πώς αντιλαμβάνεστε. Και αυτό είναι σημαντικό. Σε όλες τις εκφάνσεις του. Και πολύ ωραία όντως είναι η καμπαρντίνα εδώ βλέπω της Τζόρτζιας που σχολιάστηκε από κάποιους στο φωτορεπορτάζ που υπάρχει από το All About Aris για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτά είναι εν ολίγης τα εξωαγωνιστικά ζητήματα, θέματα που υπάρχουν στο μπάσκετ και σας τα λέμε στην πραγματική τους διάσταση, χωρίς να βάλουμε σάλτσες, χωρίς να ρίξουμε από πάνω αλλά το ρίγανι για να γίνουν πιο πικάντικα και χωρίς να προσδοκούμε σε ακροαματικότητα ή οτιδήποτε άλλο. Και γι' αυτό και πριν υπήρξε και η συνομιλία που είχε και ο Γιώργος με την κυρία Μπενέ και παρά το γεγονός ότι και εγώ αρχικά λέω μας τα λέει καλά. Κι όμως από κάτι τέτοιες περιπτώσεις όταν είναι γνώστης η άλλη, ξέρει το αντικείμενο, για μένα βγήκανε 3-4 σημαντικά συμπεράσματα και ξεκαθάρισαν πολλά πράγματα. Στα μάτια τα δικά σας και στα αυτιά τα δικά σας, έτσι. Γιατί παραλαμβάνω, αυτά τα πράγματα τα είχαμε σημειώσει με τον Αλέξη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλά υπάρχει πάντα
ο επηρεασμός από το μούπε, σούπε, άκουσα. Πρέπει ρε παιδιά κάποια στιγμή να σταματήσετε και στο κάτω-κάτω κάποιοι μπορεί να εμπιστεύονται εμάς για την ενημέρωσή τους, κάποιοι άλλοι κάποιους άλλους ή οτιδήποτε άλλο. Κάντε μια αξιολόγηση γενικότερα στο τι ακούτε, το τι διαβάζετε. Δεν γίνεται εμείς συνεχώς να λέμε «Α, δεν το έγραψε σωστά ο συνάδελφος, δεν το είπε σωστά ο συνάδελφος» ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς δίνουμε το ρεπορτάζ που ξέρουμε εμείς, τα πράγματα τα οποία μαθαίνουμε εμείς. Από εκεί και πέρα αξιολογήστε και όλοι εσείς τον καθένα από εμάς. Γιατί μιλάμε για τον Άρη. Και η δικιά μας τουλάχιστον θέση και πρόθεση είναι πάντα να το αντιμετωπίζουμε με σεβασμό, γιατί πρόκειται για το μεγαλύτερο σύλλογο στη Μακεδονία. Τώρα από εκεί πέρα, αν κάποιοι άλλοι δεν το κάνουν, είναι δικό τους θέμα και πρόβλημα στην τελική. Μου άρεσε το βιντεάκι της ΠΑΕ. Δεν ξέρω αν το πρόλαβε. Ναι, ναι. Σχολιάσες. Όχι, δεν το σχολιάσα. Το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Το ακούσουμε και το βάλουμε, το ακούσουμε κιόλας. Ναι. Χρήστο, ετοίμασε το και μετά το break να το βάλουμε. Και μου άρεσε και το concept, υπό την έννοια ότι το concept. Ειδικά με τον Τζανακάκη που γυρίζει και λέει «Εδώ παίζουμε μπάλα εμείς» και δείχνει, ναι. Ήταν ωραίο. Εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις, πέρα από τη σύλληψη της ιδέας, είναι σημαντικό και αυτοί που την εκτελούν να είναι εξοικειωμένοι και από ό,τι φαίνεται το έχουν τα παιδιά. Και ο Τζανακάκης και ο Καντιμήρης και ο Πλατέλας. Λίγο τον Πλατέλα το φόντο λίγο ήθελε. Ναι, λίγο. Εντάξει, αύριο θα μιλήσει και ο Ούγκο Σόουζα στην Media Day 2 ώρα το μεσημέρι. Που υπάρχει, έτσι κάνει αρκετές προσπάθειες η ΠΑΕ από ό,τι βλέπουμε αυτή την εβδομάδα να συσπυρώσει τον κόσμο. Απευθύνουν κάλεσμα οι ποδοσφαιριστές. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχουμε καταντήσει λίγο γραφική και κουραστική να το αναφέρουμε τόσες πολλές φορές. Αλλά βλέπετε ότι το έχουν ανάγκη οι ποδοσφαιριστές, γιατί πολύ απλά είδαν και βίωσαν πριν από λίγες μέρες στο φιλικό με την Μπόκα τι σημαίνει ένα γεμάτο Βικελίδης, τι σημαίνει. Ουσιαστικά καυτή ατμόσφαιρα, παλμός, τραγούδι και ουσιαστική υποστήριξη και θέλουν να το ξαναζήσουν αυτό το πράγμα. Και άλλωστε οι περισσότεροι από αυτούς που βρίσκονται στην ομάδα, όλοι οι περισσότεροι, ήρθανε στον Άρη γιατί πολύ απλά ξέρουν ότι ο Άρης είναι ένα τέτοιο μέγεθος. Και είναι ένα τέτοιο μέγεθος και τον κάνει τέτοιο μέγεθος τον Άρη ο κόσμος του. Ξεκάθαρα. Και νομίζω ότι το Σάββατο στο παιχνίδι με την Παναχαϊκή είναι μια καλή ευκαιρία για τον κόσμο να σπεύσει μαζικά στο γήπεδο. Εντάξει, είναι βέβαια, αν ήταν Κυριακή θα σας έλεγα ότι θα περίμενα περισσότερο κόσμο. Είναι λίγο Σάββατο, είναι πιο δύσκολη μέρα, ασφαλώς. Μπαίνουμε σιγά σιγά και σε εορταστικό mood και αναφέρομαι κυρίως όσον αφορά την αγορά και τα ψώνια και όλα τα σχετικά. Αλλά έχει ακόμη αρκετό διάστημα. Το μπορείτε να κάνετε χαρά. Τα ψώνια σας και κάποια άλλη μέρα. Αύριο είναι Black Friday. Αύριο είναι αυτή μας έχουν ζαλίσει κιόλας με την Black Friday. Μάθαμε και στην Ελλάδα πριν. Θα πάω μια βόλτα στην Black Friday. Και ανάμεσα στις δύο εκπομπές. Θα πάω μια βόλτα στα μαγάζια να δω τι γίνεται. Να σας πω αύριο στην εκπομπή θα αποκαλύψω τι γίνεται την Black Friday. Άτα, τι θα αποκαλύψω. Άμα είναι yellow and black, πειράζει η Friday. Εν πάση περιπτώσει, πάντως θα το ακούσουμε μετά. Για όσους δεν το έχετε ακούσει, αυτό το βιντεάκι που ετοίμασε. Η ΠΑΕ και αφορά το παιχνίδι του Σαββάτου με την Παναχαϊκή. Σας δώσουμε και όλο το ρεπορτάζ που υπάρχει εννοείται γύρω από την προετοιμασία της ομάδας για αυτό το παιχνίδι. Τώρα θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Είμαστε στα 5 λεπτά και 32. 5 ώρα και 32 λεπτά. Οπότε σε λίγο θα είμαστε πάλι εδώ για να τα αναλύσουμε λίγο περισσότερο τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε στην εκπομπή μας εδώ, στην εκπομπή του All About Άρη, στο Λίμπερο, σε 107 και 4. Μέχρι τις 7 μαζί σας. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 545-26. Μαζί μας FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 545-26. Επικοινωνία μαζί μας. Έχεις έτοιμο το βιντεάκι, για να το διάδωσε το λίγο μία. Είναι Τζανακάκης, Πλατέλας και Καντιμήρης. Πάμε. Στο φιλικό με την Μπόκα δείξαμε σε όλη την Ελλάδα ότι ο Άρης είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Θέλουμε ξανά να ζήσουμε το ίδιο πράγμα. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο στο γήπεδο. Πάμε για το 5-5 και σας θέλουμε κοντά μας. Βήμα-βήμα. Ομάδα και κόσμος μαζί. Προχωράμε και φέτος θα πετύχουμε το στόχο. Εδώ παίζουμε μπάλα εμείς. Φέτος θα πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο στο γήπεδο.
Νομίζω από τους τρεις πιο πολύ το έχει ο Τζάνα. Ε, ο Τζάνα, ο Τζανακάκης νομίζω. Το έχει το lifestyle. Είναι ωραία αυτά. Αυτές είναι ωραίες πρωτοβουλίες. Μας έχουν λείψει, είναι η αλήθεια. Όπως μας έχει λείψει να βλέπουμε πιο γεμάτο το γήπεδο. Και ελπίζουμε να το δούμε το Σάββατο σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι με την Παναχαϊκή. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Η Παναχαϊκή δεν έχει να χάσει τίποτα. Και θα έρθει να πουλήσει ακριβά το τομάρι της στο Κλεάνθης Βικελίδης. Βέβαια, εγώ δεν παραμυθιάζομαι ότι θα έρθει να παίξει ανοιχτά και όλα αυτά τα ωραία ποδοσφαιρικά που ακούγονται. Θα παίξει σαφώς πιο μαζεμένα, σαφώς πιο κλειστά. Θα προσπαθήσει να κλείσει τους χώρους. Δεν θα παίξει δηλαδή με την αφέλεια που χαρακτηρίζει τον έργο τέλη που τον είδαμε πριν από λίγες μέρες και γι' αυτό το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα. Θα έχει και ένα προπονητή ο οποίος και ως αμυντικός τέτοιος στυλ ήταν, ο Κράτσιο Φρυδόπουλος, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα έχει δώσει και κάποια κομμάτια της δικής του ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας στην ομάδα. Θα βρει δηλαδή ο Άρης απέναντί του μια καλά γυμνασμένη, όπως λένε όλοι όσοι την έχουν παρακολουθήσει, η ομάδα, νεανική, με πολλά τρεξίματα, που θα προσπαθήσει με την τρέλα έτσι και με την νεανικότητα που τη διακρίνει να κλείσει τους χώρους, να εκνευρίζει τον Άρη, να προσπαθήσει να μην δεχθεί γρήγορα γκολ και ουσιαστικά να κλέψει αποτέλεσμα στην Θεσσαλονίκη. Το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο Άρης εν ώψη αυτής της αναμέτρησης είναι ο Δημήτρης ο Διαμαντόπουλος, ο οποίος και σήμερα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα έμεινε εκτός προπόνησης με ενοχλήσεις στη μέση. Είναι ένα πρόβλημα χρόνιο που αντιμετωπίζει με μια δισκοκύλη που συχνά πυκνά και κυρίως όταν αλλάζει ο καιρός. Ξέρεις, αυτές οι δισκοκύλες χτυπάνε στους ποδοσφαιριστές μία φορά τη σεζόν. Το ματιάξαμε, φίλε. Μπορεί. Το ματιάξαμε. Και καπνίδαρο έχω. Και τον έπιασε τώρα σε ένα άσχημο timing, είναι η αλήθεια, και σε καλή κατάσταση ήταν και με καλή ψυχολογία και με τα γκολ που πέτυχε τα τρία σε δύο παιχνίδια. Δεν έκανε προπόνηση ούτε σήμερα όπως σας είπα. Έκανε τις θεραπείες του. Χθες ήταν, δεν μπορούσε καν να περπατήσει, να σας πω έτσι, για να καταλάβετε πόσο τον έπιασε η μέση του. Σήμερα ήταν λίγο καλύτερα. Τελευταία ευκαιρία του δίνω αύριο, αν και είναι εξαιρετικά αμφίβολος. Διότι υπάρχει κίνδυνος να υποτροπιάσει και επειδή είναι και ένα απαιτητικό μάτς αυτό του Σαββάτου, να σε αφήσει μετά μέχρι τις γιορτές έξω για κανένα μήνα. Και είναι κάτι που δεν το θέλουμε, που δεν είναι λόγο και δεν το θέλει φυσικά ούτε ο προπονητής της ομάδας. Θα κάνει βέβαια, γιατί ο παίκτης το θέλει και ενημέρωσε τον προπονητή, μία προσπάθεια αύριο, τελευταία. Εάν υπάρχει θεαματική βελτίωση και μόνο σε αυτή την περίπτωση και μόνο αν του πούνε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να χειροτερέψεις, ενδεχομένως να καθίσει στον πάγκο και να βοηθήσει την ομάδα έστω και λίγο. Διότι διαφορετικά νομίζω θα είναι εκτός αποστολής ο Διαμαντόπουλος. Δεν θα παίξει ούτε στο μάτς του Κυπέλλου και θα προσπαθήσει πλέον να ετοιμαστεί για τα μάτς με Κισαμικό και κυρίως αυτό με τη Δόξα Δράμας. Αυτό αυτομάτως, εάν επιβεβαιωθεί αύριο στην τελευταία προπόνηση πριν από το παιχνίδι με την Παναχαϊκή, σημαίνει ότι θα ενεργοποιηθεί ο Αντώνης ο Καπνίδης. Και εδώ είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον Καπνίδη. Ιδού η ευκαιρία. Αγόρι μου. Εντάξει, έχει αποδείξει ότι δεν τα φοβάται τα δύσκολα. Έχει ξελασπώσει τον Άρη σε πολλές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια. Δεν παίζουμε την Ατλέτικο, με την Παναχαϊκή σωστά, παίζουμε. Ναι. Και είναι ένα παιδί το οποίο πάντοτε δίνει και την ψυχή του όταν αγωνίζεται. Και για εντός έδρας παιχνίδι ο Καπνίδης. Μια χαρά. Είναι και πιο δυνατός από το Διαμαντόπουλο. Απλά ο Διαμαντόπουλος έχει άλλη εμπειρία. Έχει άλλα χαρακτηριστικά. Έχει άλλα χαρακτηριστικά. Εγώ δεν σου κρύβω ότι για τέτοια μάτς πιο πολύ θέλω τον Καπνίδη από τον Διαμαντόπουλο. Γιατί τον Διαμαντόπουλο το θέλω, φίλε, όντως στα εκτός έδρας παιχνίδια. Γιατί είναι ένας παίκτης που μαρκάρει πάρα πολύ. Είναι ο επιθετικός, ο ιδανικός όσον αφορά τα μαρκαρίσματα, τη βοήθεια στους υπόλοιπους παίκτες. Okay. Δεν είναι ο εκτέλεστης ο Διαμαντόπουλος. Αν είχε και την εκτέλεση ο Διαμαντόπουλος, παιδιά, συγγνώμη, θα έπαιζε μονίμως στη Σούπερ Λίγκα σε τόπο επίπεδο. Κάνει πολλές άλλες δουλειές μέσα στο γήπεδο. Στο εντός έδρας μάτς μπορεί και να μην χρειάζομαι τόσο πολύ σε κάποια παιχνίδια το Διαμαντόπουλο όσο τον Καπνίδη που είναι. Εντάξει, απλά όταν ο επιθετικός σου έχει ρέντα, έχει σκοράρει τρία γκολ στα τελευταία δύο παιχνίδια, κάνει αυτές τις δουλειές,
και έχει κολλήσει γενικότερα με το σχήμα που χρησιμοποιεί σε γενικές γραμμές στα τελευταία μάτσο ο προπονητής. Συνήθως οι προπονητές δεν τον αλλάζουν. Και κάτι άλλο έχει ο Διαμαντόπουλος. Υπερτερία είναι του Καπνίδη. Έχει την έξυπνη πάσα. Εντάξει, είναι γενικότερα έξυπνος. Ξέρεις γιατί. Ναι. Το έχει αξιοποιήσει. Και δεν το λέω μόνο στα γκολ. Να σου συμπληρώσω γιατί μου το είπε συνέντευξη αυτό στο Μουμίν. Έκανα. Στο Μουμίν αυτή η πάσα. Επειδή δεν είναι ταχύς, ναι, δουλεύει πολύ με το μυαλό. Γιατί αυτό μου είπε και όταν ήρθα να κάνω συνέντευξη για την εφημερίδα την Άρση πριν από 10 μέρες. Ότι επειδή ξέρω ότι δεν είμαι ταχύς, δεν μπορώ να γίνω ποτέ, δεν θα γίνω. Είμαι πλέον στα 30. Θα έπρεπε αυτό να το εξισορροπήσω δουλεύοντας με το μυαλό μου μέσα στο γήπεδο. Και το έχει δουλέψει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και φαίνεται. Και η πάσα που κάνει με 5 παίκτες του Εργοτέλη για το 3ο γκολ του Άρη. Ναι. Και η πάσα που βγάζει στο Μουμίν με 0-0 στο αποτέλεσμα με την Καλυθέα. Στο Μιλούνοβιτς με την Μπόκα. Μιλούνοβιτς με την Μπόκα. Αλλά εκεί είναι εύκολο. Είναι μια κάθετη πάσα σε ανοιχτό πεδίο. Εντάξει. Όλοι δεν την έχουν την κάθετη πάσα όμως. Τη λες έτσι με μια ευκολία, δεν πες εσύ και κάνει την κάθετη πάσα. Τη λέω για έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή 10 χρόνια. Δεν είναι εύκολη για κανέναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Κάποιοι το έχουν και κάποιοι δεν το έχουν. Άμα είναι επαγγελματία ποδοσφαιριστή και μπορεί να περάσει μια κάθετη πάσα σε ελεύθερο πεδίο. Δηλαδή, παράτα ρε φίλε. Είναι σαν αυτό που λέμε τις βολές στους μπασκετμπολίστες. Δεν γίνεται ρε φίλε να παίζεις μπάσκετ και να μην μπορείς να εκτελέσεις ελεύθερη βολή. Μπάσκετος, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα με τα σημερινά δεδομένα και δεν αλλάξει κάτι δραματικά, ο προπονητής του Άρη θα πρέπει να ψάξει την εναλλακτική λύση για το μάτς με την Παναχαϊκή και αυτή ακούει στο όνομα Αντώνης Καπνίδης. Μετά τα δύο γκολ που θα βάλει ο Καπνίδης λοιπόν, με την Παναχαϊκή, θέλω να δω ποιος θα παίξει την Τρίτη, γιατί δεν μπορώ να τον έχω και την Τρίτη και το καπάκι μετά, την Κυριακή με τον Κισαμικό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να δει λίγο τα πλάνα του Σπανός. Ποιον θα βάλει στην κορυφή της επίθεσης με τα Γιάννενα με τα δύο γκολ του Αντώνη. Τον Πασά, Πάλι τον Πασά. Έχεις άλλον. Το Γενάρη θα πάρω έναν. Μέχρι το Γενάρη. Πόσα μάτσα είναι. 10 συνολικά. Ακόμα. Όχι, 10 συνολικά είπα. Συνολικά είναι τα ελληνικά μου είναι συγκεκριμένα. Παίξαμε τα 4. Άλλα 6. 10η αγωνιστική με Απόλλων Πόντου. 20. Του Δεκέμβρη είναι η τελευταία μου σκέψη για γιορτές. Και μετά έχετε το θορυκτό. Πού το. Να κάνω. Θα δείτε ποιος θα έρθει. Γιατί το ακούω. Θα δείτε ποιον θα πάρει ο Άρης στο Γενάρη. Δεν έχουν ιδέα. Έρχεται ένας. Σας είπαμε. Αποκαλύψαμε ότι θα έρθει. Μάλιστα. Έτσι. Να ξέρετε, παιδιά, έρχεται το θορυκτό. Ωραία. Το Γενάρη. Καλώς να ορίσει λοιπόν στον Άρη μας. Το θορυκτό. Το λοιπόν, υπηκό έχει έρθει. Αντώνη Καπνίδη, εγώ λοιπόν στην κορυφή, φίλε. Θα βάλω ένα Πλατέλα δεξιά, έναν Πασά αριστερά. Ναι. Όχι. Έναν Ντούνι αριστερά. Μπράβο. Και ένα Πασά πίσω από τον Καπνίδη. Ωραία, την έλυσα. Θα βάλω. Θα βάλω μετά έναν Μουμίνιν Τζόγλου. Κρατήσω τον Νίκητς για την Τρίτη. Ένα Μουμίνιν Τζόγλου θα βάλω. Ναι. Κάτσε να σκεφτώ ότι θα βάλω μετά στα άκρα. Θα βάλω έναν Τζανακάκι Βαλεριάνο. Mm-hmm. Κρατάω Μπούρμπο για Τρίτη. Ναι. Μπορεί να βάλω και Μπούρμπο στο συγκεκριμένο μα, θα δω όμως. Ναι. Αλλά μάλλον Τζανακάκι Βαλεριάνου θα βάλω. Ναι. Θα βάλω έναν Κατιμίρ τερματοφύλακα. Δεν ξέρω ποιον να βάλω. Δουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ναι. Δυσκολεύομαι ναι. Λίγο. Απόφαση, ναι. Ποιον θα βάλω. Θα βάλω ένα Σόουζα. Χαριστικά τον βάλω αυτόν. Ναι. Και ένα Δελιζήση. Τι να έκανα. Πολύ ωραία. Στείλ και το. Έτοιμο, θα στείλω. Έτοιμο είμαι. Λοιπόν, αν την έκανα εγώ. Παυλίδη είναι καλά. Κάνει προπόνηση, ναι, βέβαια. Ωραία. Αν την έκανα εγώ, Δημήτρη μου, δεν έχω δει ούτε μία προπόνηση. Έχω ψέματα. Έχω δει μία προπόνηση στην Άουσα. Θα έκανα την έκπληξη. Ποια? Στεφάνοβιτς θα βάζα. Αντίπασα. Ού, το πήγες τώρα πολύ μακριά. Ναι, αυτό θα έκανα. Θα βάζα Στεφάνοβιτς. Ναι, νομίζω να γίνει αυτό. Καλά, εντάξει, εσύ είπες ότι θα έκανες. Εγώ νομίζω το Στεφάνοβιτς και το έλεγα και χθες. Θα το δούμε την Τρίτη. Η πρώτη ενδεκάδα είναι αυτή που θα παίξει. Η δεύτερη είναι αυτή που θα έβαζα εγώ. Εντάξει. Ωραία. Είναι μια καλή ευκαιρία για τον Αντώνη τον Καπνίδη. Εντάξει, το παιδί είναι χρόνια στην ομάδα. Έχει σκοράρει πάρα πολλά γκολ τα τελευταία χρόνια. Έχει βοηθήσει τον Άρη και μπαίνοντας αλλαγή έχει πετύχει κρίσιμα γκολ και ως βασικός φυσικά. Κυρίως εννοείται. Τώρα του δίνεται η ευκαιρία και είναι η αλήθεια ότι κάποια στιγμή αισθάνθηκε και λίγο παραγκονισμένο στο τελευταίο διάστημα. Ότι ήθελε περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Τα έχουμε πει, είναι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, είναι λογικό. Όλοι θέλουν να παίζουν. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής στον κόσμο που δεν θέλει να αγωνίζεται. Αυτό να το ξέρετε είναι νόμος. Και βλέπω. Αυτό είναι το πρόβλημα στη διαχείριση ενός προπονητή. Έχει πάει στο κόρνερ και κάνει την κίνηση του Λούκα Τόνι. Τον βλέπω.
Παίξτε. Anytime Καπνίδης. Και φυσικά ξέρεις τι. Μια καλή εμφάνιση του Αντώνη του Καπνίδη το Σάββατο. Και γιατί όχι και ένα γκολ. Μπορεί να βάλει σε σκέψεις τον προπονητή σε κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια, γιατί όχι να δοκιμάσει και σε ένα πιο έτσι, θεωρητικά βατό παιχνίδι εντός έδρας με ένα μικρότερο αντίπαλο και τους δύο στο ίδιο σχήμα, δηλαδή και τον Διαμαντόπουλο και τον Καπνίδη. Είναι κάτι που δεν έχουμε δει. Το είδαμε. Και σε κάποιο στο παιχνίδι. Στο τέλος, τελευταίο δεκάλεπτο. Ναι, εννοώ από την αρχή, ρε φίλε, αυτό εννοώ. Να δοκιμάσει σε κάποιο παιχνίδι λίγο πιο εύκολο, αν μπορεί να το πει κανείς. Αυτούς τους δύο μαζί στο αρχικό σχήμα. Μπορεί να του δώσει το πάτημα δηλαδή ο Καπνίδης να το κάνει σε κάποια από τα επόμενα παιχνίδια. Παραλαμβάνω όμως η τελική απόφαση θα πάρθει αύριο. Θα κάνει μια τελευταία δοκιμή ο Διαμαντόπουλος, αλλά δεν τον κόβω και πολύ έτσι αισιόδοξο, να σου πω την αλήθεια. Για να πει, Ναι, δεν τον κόβω και πολύ αισιόδοξο. Και είναι, υπάρχει ο φόβος. Υπάρχει επίσης και το άλλο που οι όριμοι ποδοσφαιριστές, γιατί υπάρχουν και οι ανώριμοι ποδοσφαιριστές, το σκέφτονται αυτό. Αποκλείεται να υπάρχουν ανώριμοι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, σου λέει ο όριμος ποδοσφαιριστής, ο οποίος σκέφτεται εκτός από τον εαυτό του και την ομάδα, ότι μπορεί να πω στον προπονητή: «Οκ, αύριο, Παρασκευή, πάρε με, παίζω. Και στο πέντε και να στο μάτς να, ναι, να είμαι έξω και να καταστρέψω και μία αλλαγή πάρα πολύ γρήγορα και τα πλάνα φυσικά του προπονητή». Ό,τι χειρότερο είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Τέλος πάντων. Με Καπνίδη θα ξεκινήσω στην κορυφή. Θα δω τώρα, θα συνεχθώ με τον Δημήτρη να δούμε τι άλλες αλλαγές θα κάνουμε. Εντάξει, μπορεί κάποιος να τα πιστεύει κιόλας τα αυτά που λέω. Μπορεί να τα πιστεύει. Να είπε ο Χρύσανθος θα πάρει το. Μια χαρά. Μια χαρά να συνεχίσει. Ο προπονητής μια χαρά τα πάει μέχρι στιγμής. Έτσι έχει το ρεπορτάζ όσον αφορά την σημερινή προπόνηση της ομάδας. Ήταν και η πρώτη τελευταία. Με τα δεδομένα όπως έχουν να κάνουν αυτή τη στιγμή με το πρόβλημα που προέκυψε με τον Διαμαντόπουλο και πώς κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα καλύψει. Αφήνουμε έτσι μια μικρή πισινή που λέμε για την αυριανή τελευταία προπόνηση. Αν και δεν νομίζω ότι επαναλαμβάνω, δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος. Πάντως υπάρχει καλό κλίμα μέσα στην ομάδα. Απόρρια φυσικά εννοείται των τεσσάρων συνεχόμενων νικών αυτή τη ανατροπή στο Ηράκλειο κοντά στον Έργο Τέλη. Υπάρχει επιθυμία ο Άρης μέχρι τα πιο δύσκολα παιχνίδια, θεωρητικά πάντα, γιατί όλα είναι δύσκολα, με δόξα και όφη να έχει κάνει αυτό το 6-6, το απόλυτο, και εφόσον το κάνει θα πάει φυσικά εννοείται με εντελώς άλλη ψυχολογία και άλλα δεδομένα σε αυτά τα παιχνίδια. Οπα, ορίστε. Πες και τέτοια. Όχι. Λοιπόν, σήμερα στη Football League, στο ΔΣ της οποίας ο Άρης εκπροσωπήθηκε από το Σίμω τον Ορφανίδη, είχαμε μια ψηφοφορία με ενδιαφέρον, κατά την οποία ο κύριος Βαρνόπουλος, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Αιγινιακού, είναι πλέον και δεύτερος αντιπρόεδρος της διοργανώτερης αρχής του πρωταθλήματος. Αντί του Χρήστου Δημόπουλου. Πήρε 8 ψήφους έναντι 3 του κυρίου Τσάλου, δηλαδή του προέδρου του Όφη. Έφαγε την κεφαλιά. Την έφαγε την κεφαλιά του κύριου Τσάλος, ο οποίος λέει γενικότερα πολλά. Υπάρχει. Οι δύο άλλοι που τον ψήφισαν. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον να δούμε. Τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι έχουμε ένα πρόεδρο που θα είναι και ο Σάββατο στο μάτς, ο οποίος δεν έχει ομάδα. Μπορεί και ο αντιπρόεδρος σε λίγο να μην έχει. Και κανόνισε Λεωνίδα Λεουτσάκο. Να στραβώσει κανένα αποτέλεσμα το Σάββατο. Ούτε απ' έξω ξανά. Όχι μόνο αυτό. Και ο διαιτητής και η συναυτό, Λεωνίδα, να προσέχουμε λίγο. Εκεί πέρα που θα έρθουμε τώρα στη Σουίτα. Μπορεί να έχει πολύ κόσμο μπορεί να έχει το Σάββατο στις Σουίτες, να ξέρετε. Πολλούς επίσημους. Προβλέπω. Γιατί? Προβλέπω, καμιά πρόβλεψη. Πολύ πιθανό. Λοιπόν. Εντάξει, είναι από τα καλά παιχνίδια. Αυτό του Σαββάτου θα τραβήξει αρκετό κόσμο και επίσημο κόσμο, πέρα από τον απλό κόσμο που θα έρθει να παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι με το οποίο ανοίγει έτσι η αυλαία της αγωνιστικής, της Πέμπτης. Και δεν είναι μόνο φυσικά αυτό το παιχνίδι που θα γίνει, όπως σας έχουμε πει. Το Σάββατο υπάρχουν και άλλα παιχνίδια.
θα παίξει όφη με την Καλυθέα, ο Πανσεραϊκός με την ΑΕΚ Καραϊσκάκης και η Αναγέννηση Καρδίτσας με τον Απόλλωνα Λάρισας. Έχουμε κύπελο την άλλη εβδομάδα. Γι' αυτό το λόγο θα γίνουν παιχνίδια την 4 Μάρτη το Σάββατο και άλλα τόσα θα γίνουν και την Κυριακή. Και την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν παιχνίδια και τη Δευτέρα. Γιατί θα παίξουν κάποιες ομάδες Πέμπτη στο θεσμό του κυπέλου. Άρης παίζει την Τρίτη με τον Μπας Γιάννη, να θυμίζω. Το απόγευμα, σε ωραία ποδοσφαιρική ώρα με προβολής, στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου, με τον Άρη, υπενθυμίζω να θέλει μόνο νίκη για να προκριθεί στην επόμενη φάση του κυπέλου. Αλλά αυτό από τη Δευτέρα και μετά, από το Σάββατο βράδυ, αν θέλετε και μετά. Τώρα έχουμε Παναχαϊκή στο πρόγραμμα. Παναχαϊκή, η οποία έχει απουσία του Ελευθεριάδη, ένας από τους επιθετικούς της, και του τραυματία με χιαστό του Μπιτσάκου, που είναι δεδομένη αυτή η απουσία. Πάνε σε διάλειμμα και όταν επανέλθουμε θα έχουμε ακόμα περισσότερα να πούμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Επιστρέψαμε, είμαστε πλέον στη δεύτερη ώρα. Έχει ξεκινήσει και ένα μάτς για το Europa League. Παίζει η Αστάνα με τη Villarreal αυτή τη στιγμή. Είμαστε το 13, νωρίς εκεί λόγω καιρικών συνθήκων, λόγω κρύου βασικά. Θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη της αναμέτρησης αυτής. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54526. Τη δεύτερη ώρα θα δω να κάνουμε ένα διαγωνισμό για 5 εισιτήρια του αγώνα Άρης Παναχαϊκή. Σημαντικός αγώνας. Μπορείτε 5 από εσάς να το παρακολουθήσετε εντελώς δωρεάν, κερδίζοντας ένα εισιτήριο από αυτά που θα κληρώσουμε γύρω στις 7 που θα ολοκληρωθεί η εκπομπή. Επαναλαμβάνω, FM κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Ανοίξουμε γραμμούλες. Μας το ζητάτε αναδιαστήματα. Μας ζητάει και ο φίλος ο Νίκος να ανοίξουμε να μιλήσει και ο κόσμος για όλα όσα διαδραματίζονται στο σύλλογο, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ. Οπότε, επειδή όντως σας πήξαμε σήμερα και με τους δικηγόρους και τις αναλύσεις κτλ. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 όσον αφορά τα μηνυματάκια. 2310, 287 και 38 όσον αφορά τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις, εφόσον το επιθυμείτε, να συνομιλήσουμε και να σχολιάσουμε την επικαιρότητα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. Και γενικότερα, ένα μίλες μεγάλη κουβέντα, γιατί είχαμε εκφράσει την ευχή, ήταν περισσότερο, και επιθυμία να μην ασχοληθούμε ξανά με νομικά ζητήματα. Θα πεις για συνάντηση Τούρκων με ερασιτέχνη, με ψηφίδι. Ναι, έγινε σήμερα με τον κύριο Γιλμάζ, ο οποίος είναι εκπροσωπεί και τον κύριο Γκιουνέρ. Είναι αυτός ο οποίος έχει, αν δεν κάνω λάθος, αυτήν την γαλακτοκομική εταιρεία στην Τουρκία. Δυνατή. Δυνατή εταιρεία. Και συναντήθηκε σήμερα με τον κύριο Ψηφίδη, ο οποίος πρέπει να δώσει την συνένεσή του ως πρόεδρος του ερασιτέχνη για κάποια προϊόντα που θα φέρουν το σήμα του Άρη και θα κυκλοφορήσουν από την ΚΑΕ, αν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία και υλοποιηθεί και η υπογραφή. Και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο πραγματοποιήθηκε σήμερα μια συνάντηση του κυρίου Γιλμάζ μαζί με τον κύριο Ψηφίδη. Και του παρέθεσαν γενικότερα τι περιλαμβάνει η συμφωνία και ποια είναι τα προϊόντα, του φέραν και κάποια προϊόντα να τα δει, τα ενέκρινε, ήταν αρκετά όμορφα αυτά που του παρουσίασαν και μάλιστα συζήτησαν και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με μια πιθανή συνεργασία των Τούρκων και με τον ερασιτέχνη, ο οποίος βοήθεια χρειάζεται από παντού, από όποιον προέρχεται. Τους βλέπω και στην μπάλα σύντομα, να ξέρεις. Εξαρτάται τι βλέψεις έχουν, τι διάθεση έχουν. Αν μιλάμε για προϊόντα. Πού θέλουν να επεκταθούν, αν θέλουν να τα βάλουν στα ελληνικά ράφια. Γενικότερα, από αυτό θα εξαρτηθεί αν θα διεισδύσουν και στο ποδόσφαιρο, που καταλαβαίνετε ότι η διαφήμιση τους εκεί θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Πέρα από την ΚΑΕ, ναι, που, και την όποια συνεργασία θα έχουν, χορηγικά κτλ. Ναι. Από τη στιγμή που θα βγάλουν προϊόντα που θα έχει πάνω Άρης, ναι, είναι φυσιολογικό να πάνε, ας πούμε, και στην μπουτίκ της ΠΑΕ. Να βάλουν και κάποια εκεί. Δηλαδή, από πού θα τα πουλάς? Έχει μπουτίκ ΚΑΕ για αυτή, γιατί έχει μπουτίκ της ΚΑΕ. Μιλάμε τώρα για τα Άρης BC. Ναι. Δηλαδή θα γεμίζει το Χαριλάου, το Σάββατο δηλαδή, θα πάει τα αγορά στο Αλεξάνδριο. Ναι. Το 90% των αγορών δεν αποκλείεται να γίνεται για τις ομάδες, γίνονται τη μέρα του αγώνα. Ναι. Φυσιολογικό λοιπόν, λογικό είναι να επεκταθούν και εκεί. Νομίζω δεν θα αργήσει αυτό. Δεν θα αργήσει αυτό. Ένα τώρα που είναι στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια το σήμα δεν ανήκει ούτε στην ΚΑΕ ούτε στην ΠΑΕ. Στον ερασιτέχνη ανήκει. Ποιος το παραχωρεί. Έτσι. Λοιπόν, ανοίγουμε τις γραμμές 23, 10, 2, 7 και 3 οκτάρια. Παρακαλώ. Έπεσε. Έπεσε το τηλεφωνικό κέντρο. Θα το σηκώσουμε, ρε φίλε. Λοιπόν,
Και δίνουμε και 5 εισιτηριάκια για το παιχνίδι του Άρη κοντά στην Παναχαϊκή. Αύριο θα σας ενημερώσει τι και πώς η Μαριλίζ. Ή μάλλον να μην σας ενημερώσω, θα σας τα πω εγώ. Πρέπει να έρθετε από εδώ να τα πάρετε. Μέχρι και τις 5 το απόγευμα της Παρασκευής. Όσοι από εσάς κερδίσετε σήμερα το εισιτηριάκι σας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, να ακούσουμε και εσάς. 23-10-287 και 3 οκτάρια. Νομίζω ότι στην εκπομπή το ξέρετε ότι δεν προσβάλλουμε κανέναν. Δεν κατηγορούμε κανέναν χωρίς στοιχεία. Πάντα μιλάμε με γνώμονα να βγάλουμε μία άκρη και να βοηθήσουμε τον σύλλογο και βεβαίως για να ακούγεται και η φωνή του λαού, του Άρη. Δεν έχουμε ως στόχο να ασελγήσουμε πάνω στον Άρη για να αυξήσουμε τα νούμερα ή οτιδήποτε άλλο, όπως προφανώς έχουν επιχειρήσει και έχουν επιλέξει κάποιοι να κάνουν. Πάμε λοιπόν στον κόσμο στο 23-10-287 και 3 οχτάρια. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο. Γεια σου Χρήσανθε. Χαίρετε. Και Αλέξη. Καλησπέρα. Ο Πάρης είμαι. Έλα Πάρη. Εγώ Χρήσανθε σε έστειλα και μήνυμα. Πού μου το έστειλες? Για ένα άλλο θέμα πέρα, για τον ερασιτέχνη πιο πολύ. Όχι, εσύ έχεις μια τρέλα με τον ερασιτέχνη, έτσι. Ναι, ασχολούμαι με όλα τα αθλήματα. Μάλιστα. Ωραία, για πες. Χρήσανθε, κοίταξε, σαν μέλος του ερασιτέχνη που είμαι, εμένα αυτό το πράγμα που έγινε το Σάββατο με το γυναικείο handball, φίλε, με έκανε να αισθάνομαι ντροπή. Βοήθησε μας λίγο, γιατί και εμείς δεν ασχολούμαστε με τα πάντα. Να σου πω ακριβώς τι έγινε, ναι. Και άμα κάνω λάθος, θα βγει κάποιος άνθρωπος να με διορθώσει, να βγω να του ζητήσω συγγνώμη, έτσι. Αλλά εγώ αυτό που διάβασα από τα site και του Άρη και γενικά που ασχολούνται με το handball. Στο γυναικείο handball πληρώσανε μόνο το λεωφορείο για τις κοπέλες. Ναι. Και δεν πληρώσαν δηλαδή ούτε ένα καφέ, ούτε κάποιο φαγητό, κάτι. Τώρα αν κάποιος από την αποστολή, κάποιος πατέρας πληρώσε, άλλο αυτό. Αλλά ο ερασιτέχνης δεν κάλυπτε τίποτα άλλο πέρα από αυτά. Ναι, ο ερασιτέχνης από ό,τι γνωρίζουμε έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να βρεθούν τα χρήματα που απαιτούνταν και ήταν περίπου στα 1000 ευρώ για να ταξιδέψει η ομάδα για το παιχνίδι με το Καματερό. Αυτό τουλάχιστον το γνωρίζουμε. Ναι. Γιατί εντάξει, είναι αλήθεια ότι με το handball δεν ασχολούνται. Ξέρετε, παιδιά, αυτό έγινε θέμα σε όλα τα. Δηλαδή, όσοι ασχολούνται με το handball γελούσαν με αυτό το πράγμα. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, δεν υπάρχει. Και νομίζω ότι τελικά τα γεύματα πληρώθηκαν από. Ναι, το θέμα είναι ότι δεν έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, σε ποιο σημείο? Σε ποιο σημείο? Τη δημοσιοποίηση. Ναι. Ποιο το δημοσιοποίησε? Αυτό δεν το ξέρω. Έχει συγκεκριμένες σελίδες handball. Γιατί? Δεν μπορούσαμε να το λύσουμε το θέμα εσωτερικά? Γιατί από ό,τι είδα υπήρξαν δύο παρετήσεις. Αυτό το είδα, μια ανακοίνωση του ερασιτέχνη. Υπήρξαν δύο παρετήσεις και ανέλαβε ο κύριος Οικονόμου πλεονέφορος. Γιατί αυτό το θέμα πρέπει να βγει προς τα έξω? Να σου πω εγώ γιατί. Να σου πω πρόσθετα για να καταλάβω ένα πράγμα. Το θέμα μας είναι όταν έχουμε μια διαφωνία μέσα στο σύλλογο. Να το βγάζουμε προς τα έξω, το έχω πει στο παρελθόν και για άλλους. Να δημοσιοποιούμε κάτι για να πιέσουμε καταστάσεις χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που ξεφτιλίζουμε στην τελική είναι ο Άρης. Δεν είναι όμως μόνο το τμήμα δηλαδή αυτό του handball. Είναι δηλαδή τα τμήματα που έχουν μείνει στον ερασιτέχνη. Ναι. Δηλαδή από ό,τι ξέρω εγώ είναι το βόλεϊ ανδρών. Είναι το handball γυναικών και το handball ανδρών. Σωστά. Ναι, ναι. Τα άλλα λίγο πολύ τα έχει ο Βουτσάς, ο Ρετζεμπέρης, ο Καραγιάννης. Και αυτά στον ερασιτέχνη είναι όμως. Ναι, είναι, αλλά είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκουν χορηγίες. Αυτή είναι η διαφορά. Η διαφορά αυτή είναι ότι κάποιοι άνθρωποι βάζουν σε κάποια τμήματα χρήματα. Χρήσα, είσαι και Αλέξη μεγαλύτερη από μένα, έτσι. Εγώ είμαι στην ηλικία των 33 χρονών. Αυτό που γίνεται με το βόλεϊ ανδρών που μας έχει φέρει πρωτάθλημα και Super Cup 97 να ξεφτελίζεται από το κάθε χωριό, το θεωρείτε σοβαρό εσείς? Πες μου όμως, τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Και εγώ αυτό σου ρωτάω. Εγώ ντρέπομαι. Όταν ξεκινάνε να παίξουν το πρωτάθλημα και διαπιστώνεται ότι κάποιοι οι οποίοι μάλιστα μας κουνάνε και επιδεικτικά το δάχτυλο στα Facebook και στα ραδιόφωνα και το έκαναν και στο παρελθόν, τους έχουν φορτώσει με τον Ντάμποβιτς που δεν έπαιξε λεπτό αλλά κόστησε 7,5 χιλιάρικα. Τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτά εσύ τι πιστεύεις, ότι δεν τα γνωρίζουμε εμείς που ασχολούμαστε? Το θέμα δεν είναι να τα γνωρίζουμε. Το θέμα είναι πώς συνολικά ως οικογένεια του Άρη θα βρούμε λύσεις και πώς συνολικά ως οικογένεια του Άρη όλους αυτούς που κατά καιρούς ασκούν κριτική στους άλλους πάντα, αλλά έχουν τη δική τους τη φωλιά λερωμένη. Γιατί αυτό γίνεται. Για εμάς που είμαστε απλοί οπαδοί, είμαστε μέλη στον ερασιτέχνη, είναι ότι θέλουμε τον Άρη να το βλέπουμε σε όλα τα τμήματα ψηλά. Δεν το κάνουμε ούτε πάρε κακό προέδρε, ούτε για προπαγάνδα. Πάρε μου, αυτό είναι και το επιθυμητό για όλους μας, να σου πω κάτι. Δηλαδή είμαστε σε μια χρονική περίοδο. Δεν βγήκα να κάνω κριτική, βγήκα να πω τον πόνο μου. Καλά δηλαδή. Έκανες. Πρέπει όμως να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Με το ποδόσφαιρο σε αυτές τις κατηγορίες. Άκουσε με λίγο. Με το ποδόσφαιρο σε αυτές τις κατηγορίες και το μπάσκετ σε αυτή την κατάσταση που είναι τώρα, τα τμήματα του ερασιτέχνη με μαθηματική ακρίβεια θα πάνε στην διάλυση
αν δεν υπάρχει όπως λες ο Ρετζεπέρης ή ο Βουτσάς για να τα χρηματοδοτούν. Άρα, ας κοιτάξουμε όλοι μας πώς θα ενισχύσουμε το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ ώστε να βγουν από την κατάσταση που βρίσκονται. Το ποδόσφαιρο δηλαδή να ανέβει και να είναι συνεπής. Γιατί αν ο κάθε επιχειρηματίας του ποδοσφαίρου ή του μπάσκετ είναι συνεπής απέναντι στον ερασιτέχνη, ο Ψηφίδης, που εγώ ειδικά του έχω ασκήσει πάρα πολύ μεγάλη κριτική στο παρελθόν, αλλά δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να ψάξει να βρει 1000 ευρώ για να πάει το λεωφορείο, γιατί θα τα είχε. Δεν θα έψαχνε να βρει 4.000 το μήνα για να πληρώσει το αέριο, γιατί θα τα είχε. Δεν φταίει λοιπόν ο ερασιτέχνης στη συγκεκριμένη περίπτωση. Καλό θα ήταν όμως, Χρήστανθη, για εμάς που είμαστε μέλη και ζητάμε να γίνει μια γενική συνέλευση, να γίνει. Και τι θα έχει ως αποτέλεσμα? Δεν ξέρω, να γίνει μια γενική συνέλευση. Αυτές μας φάγανε στο παρελθόν. Οι γενικές συνελεύσεις που παρουσιάζονταν μόνο οι 30 πολέμοι της εκάστοτε διοίκησης, ναι, ξεφωνίζανε και του λέγανε: δεν έκανες αυτό, κάνε εκείνο. Άχρηστο το ένα το άλλο, αλλά λύση δεν έδινε κανένας. Και μόλις μάζευε, πρόσεξε, και μόλις έβγαινε και ο δίσκος για να μαζεύσει κανένα εκατοστάρικο, ο ένας μιλούσε στο τηλέφωνο, ο άλλος είχε μια υποχρέωση. Εδώ υπήρχαν άνθρωποι μέσα στην αίθουσα, μέσα στην αίθουσα που πεταγόντουσαν και μιλούσαν και είχαν να πληρώσουν τη συνδρομή του στα 20 ευρώ 5 χρόνια. Να πω λίγο κάτι, Χρήστανθη, και να κλείσω κιόλας και σε ευχαριστώ που μου άκουσες. Είναι ότι θα πρέπει και εσείς οι δημοσιογράφοι να το πω, γιατί δεν σας θεωρώ, δηλαδή κατά επαγγελματίες, δηλαδή δημοσιογράφους, θεωρώ και εσάς οπαδούς, ότι έχει αλλάξει πλέον αυτή η κατάσταση στον Άρη. Δηλαδή αυτοί που ασκούν κριτική, δηλαδή εγώ προσωπικά δεν το κάνω για να κράξω τον Ψηφίδη, τον Τζαλτίδη, πάρε τον Παπόπουλο. Πάρε μου, το καλά κάνεις, καλά κάνεις και ασκείς κριτική, και αν δεν υπάρχει κριτική, τότε θα έχουμε περισσότερα προβλήματα. Δεν κάνουμε κριτική, είναι τα επισημάνουμε για να μην γίνουν. Όχι, όχι, δηλαδή, καλά δεν... κάνεις. Πρόσεξε όμως, πρέπει η κριτική να οδηγεί και σε ένα αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή είτε θέλει ο Ψηφίδης, είτε δεν θέλει, είτε μπορεί, είτε δεν μπορεί, λύση δεν μπορεί να υπάρξει σε αυτά τα τμήματα, γιατί χρειάζονται χρήματα. Και να σκεφτόμαστε και το άλλο. Αν αύριο το πρωί ο Γιάννης ο Ψηφίδης αποφασίσει να παραιτηθεί και να φύγει, τι θα γίνει στον ερασιτέχνη? Ναι, δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος. Γιατί ωραία τα λένε κάποιοι απ' έξω, ωραία τον ξεφωνίζουν στα Facebook. Ας πάνε να πάρουν αυτή την υπογραφή. Και με την ΚΑΕ ασυνεπής εδώ και τόσους μήνες λόγω του γνωστού προβλήματος που υπάρχει στον κύριο Λάσκαρη. Με τον κύριο Καρυπίδη επίσης με πάρα πολύ χίλια ζόρια να δίνει κάποια χρήματα ελάχιστα γιατί έχει να πληρώνει δεξιά. Τα έχουμε πει πολλές φορές τι ακριβώς έχει να αντιμετωπίσει και με ελάχιστα έσοδα. Τι να κάνει και ο ερασιτέχνης? Αν τα χρέη αυτά τα είχε δημιουργήσει ο Ψηφίδης, θα μιλούσα αλλιώς. Δεν τα έχει δημιουργήσει όμως ο Ψηφίδης. Για την εφημερίδα που γράφει και οι δύο, λίγο παραπάνω φύλλα ρε παιδιά. Δηλαδή στη Δράμα εγώ τυχαίνει που δουλεύω, ψάχνω να βρω σε δύο και σε τρία σημεία. Παραπάνω φύλλα εννοείς να γίνει παραπάνω το τυράζ. Φύλλα να στέλνουν, δηλαδή παραπάνω εφημερίδα. Θα το πούμε στους υπεύθυνους. Ναι, δείτε το λίγο, γιατί ψάχνω σε τρία και τέσσερα σημεία για να εξαντλείτε, βρω. Εξαντλείτε ή δεν φέρουνε? Εξαντλείτε. Μάλιστα. Δηλαδή πήγα στα δικαστήρια κοντά για να στη Δράμα, ναι, τώρα κάποια παιδιά που μας ακούν μπορεί να ξέρουν, με είπε έφερα λέει 5 εφημερίδες, τελειώσαν. Πάω μάλιστα μετά στην άλλη άκρη να βρω. Μάρη, αυτό που μας λες, η Άρης ναι, είσαι, έχει και στο Facebook σελίδα. Στείλτε ένα μηνυματάκι. Στείλτε το ξανά, στείλτε το, δεν πειράζει. Στείλτε το, να το πούμε κι εμείς. Ότι συγκεκριμένα ότι είναι δράμα, κατάλαβες. Ναι, δράμα ναι, περισσότερα. Πάντως φεύγουνε, δεν. Ότι φεύγουνε, το ξέρουμε. Εκείνη τη μέρα που είχε και το καπέλο, άσε, τι να σου πω. Εκείνη τη μέρα έγινε, άστο, στη Θεσσαλονίκη δεν είχε. Να σε καλά, Πάρη. Ο Πάρης έχει τρέλα με τον ερασιτέχνη, με τα τμήματα του Άρη. Και εμένα μου αρέσει ο κόσμος ο οποίος πέρα από το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ τραβάει τους πάντες. Καλοπροαίρετη κριτική. Έτσι. Και είναι όχι, μια χαρά είναι η κριτική του παιδιού. Και μια χαρά, φυσικά. Και, σωστά. Και αυτός είναι και ο τρόπος της κριτικής, ρε φίλε. Δηλαδή επισημάνει. Έχει δίκιο. Είναι ξεφτύλα για τον Άρη αυτό που γίνεται. Που δεν είχαν να πληρώσουν ένα άντρα ή οτιδήποτε άλλο. Απ' την άλλη όμως αποδίδουμε και τις ευθύνες εκεί που πρέπει. Επόμενος. Καλησπέρα. Χαίρετε. Έλα, Αντώνη. Είμαι αυτός που έλεγα για τη συνέντευξη τύπου του που δεν έγινε ποτέ του κυρίου Καρυπίδη, αν με θυμάσαι, Χρήσανθε. Λοιπόν, μια συνέντευξη, βοήθησε με λίγο. Τη συνέντευξη τύπου που είχε πει ότι θα έκανε. Α, ναι, και δεν την έχει κάνει. Και δεν την έκανε. Έκανε δύο συνέντευξεις, βέβαια. Έκανε δύο συνέντευξεις. Ναι. Τύπου, σωστά, σωστά. Λοιπόν, επιγραμματικά, τώρα το παλικάρι πριν τα είπε πολύ όμορφα και ωραία. Αυτό που λέγατε για να παραιτηθεί ο κύριος Φίδης, ναι, να παραιτηθεί και να βγει, να δούμε αν θέλει κάποιος άλλος να μπει. Όπως πολύ όμορφα πήγε στο και έκανε ανανέωση διοίκησης πρωτοδικείου χωρίς να ενημερώσει τα μέλη,
τουλάχιστον αυτό λένε κάποια μέλη που μιλάω μαζί τους. Πώς γίνεται αυτό? Δεν γίνεται αυτό. Δεν ξέρω. Αυτό εσείς θα μου το πείτε. Εγώ λέω τι μου λένε κάποια μέλη που μίλησα μαζί τους. Άκου να σου πω λοιπόν αυτά τα κάποια μέλη. 12 Δεκεμβρίου. 12 Δεκεμβρίου είναι η ανανέωση αυτής της θητείας τώρα. Αυτά τα κάποια μέλη. Ο επίσημος διορισμός της. Ο επίσημος διορισμός της. Αυτά τα κάποια μέλη που το λένε, ας πάνε στο δικαστήριο και να πούνε δεν είμαστε εμείς ενήμεροι. Γιατί δεν πάνε? Μα το λένε, ναι, δεν ξέρω. Γιατί Αντώνη μου, ξέρεις τι γίνεται μονίμως στον Άρη? Μονίμως στον Άρη γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται κάτι. Α, εμείς δεν ήμασταν ενήμεροι, δεν μας είπανε. Κοίτα, όταν όμως ναι, είναι να πάμε στην δίκιο. Ουσία, έλα ναι. Πάρε την τέχνη να υπογράψεις. Έχεις δίκιο. Αλλά εγώ θα μου επιτρέψετε να πω σαν Αριανός ότι εννοείται ότι δεν με καλύπτει ο κύριος Ψηφίδης σαν πρόεδρος. Ούτε με ΑΣΥΓΜΑ. Ούτε με εμπνέει για να πάω καν να γραφτώ. Ήμουνα στη Λέσχη, έφαγα τον παπά της Λέσχης, δεν θα φάω τον παπά του ΑΣΥΓΜΑ με πρόεδρο τον οποίο δεν ξέρω που θα πάνε τα χρήματα. Τη στιγμή που να πάνε. Θεωρώ ότι κάνει. Δεν ξέρω πού να πάνε, εσύ Αντώνη, με τα λειτουργικά έξοδα. Σε αυτό δεν νομίζω να έχεις δίκιο. Δεν πρόκειται να χαθεί το δίκιο. Μπορεί να μην έχω δίκιο. Τέλος πάντων. Όχι, να σου πω κάτι. Αν πάνε κάπου τα χρήματα, τότε πώς πληρώνονται αυτές οι υποχρεώσεις με αίμα? Τέλος πάντων. Λοιπόν, οκ, ναι, το παίρνω πίσω αυτό που είπε. Πάντως, εγώ θα ήθελα έναν άλλο πρόεδρο. Όλοι ξέρουμε ότι ο Ψηφίδης είναι εκεί γιατί ήταν ο μόνος που δέχτηκε να υπογράψει. Καλά, ναι, όπως επίσης ήταν και ο μόνος που πήγε στο Γάζαρο για να πάρει η ομάδα φημή. Άστο τώρα, να μην περίμενε, λέμε για την περίμενε. Άλλα 100% πω, άκου λίγο, ναι. 100% ξεφωνητό στο συγκεκριμένο. Ούριαζα. Αλλά αυτό, πρόσεξε όμως, αυτό όμως είναι ένα γεγονός για το οποίο κρίθηκε και μάλιστα σωστά κρίθηκε με πολύ δυναμικό τρόπο από όλους μας. Και μετά ήρθε η παρουσία του. Ναι, γιατί κανένας άλλος δεν υπέγραφε. Όχι. Υπήρχε και άλλη μία πρόταση που δεν ήθελαν κάποιοι να κάνει τότε σε πιο παλιά. Όχι τώρα, πριν από όλο τον πανικό της ΓΑΜΑ ΕΣΥ. Ποια? Υπήρχε έτοιμο διοικητικό συμβούλιο. Από ποιον? Έτοιμη πρόταση από τον κύριο Δεσύπρη, που χρησιμοποιώ το όνομά του και συγγνώμη κιόλα. Η οποία απορρίφθηκε εμέσως πλήρως από το Δεσύπρη δεν ήταν με τον Ψηφίδη. Δεν ήταν με τον Ψηφίδη. Τέλος πάντων. Με τον Οικονόμη ήταν άλλο. Όχι, δεν περίμενε. Ναι, πιο πριν. Δεν λέω τώρα. Από πιο πριν. Οργανωμένη πρόταση. Δεν ήταν ο Ψηφίδης. Δεν ήταν ο Ψηφίδης. Όχι, άσχετο. Αυτό λέω. Πιο πριν. Όχι τώρα που ανέλαβε. Υπήρχαν τέλος πάντων άνθρωποι που κάποτε. Όταν ανέλαβε ο Ψηφίδης. Εκείνη τότε το χρονικό διάστημα και ο Τάσο Δεσύπρης δεν ήταν στο προσκήνιο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εννοείται. Δεν είπα ότι ήταν. Εγώ μιλάω για πιο πριν. Τέλος πάντων, λοιπόν, δύο άλλα πραγματάκια και να κλείσω. Παρακαλώ, ναι. Η κυρία Μπενέα που μιλήσατε πριν. Μάλιστα. Για αυτή την τρίπλα την περίφημη της κυρίας Σεβίου που είπε αφού τα ξέρει όλα, δεν το ήξερε. Το είπα εγώ και πριν την κυρία Μπενέα. Το έμαθε. Εγώ τη το είπα. Αν το άκουσες. Εγώ το άκουσα, γι' αυτό το λέω. Τόσο καιρό, γιατί η κυρία Μπενέα και ο άλλος ο κύριος που πάει στην εκπομπή του μας έλεγαν ότι υπάρχει ένταλμα σύλληψης μόνο και δεν μας έλεγαν ότι μπορεί και να μην πάει φυλακή, κύριε αδερφέ? Ναι, γι' αυτό υπάρχουμε κι εμείς. Ναι, άρα γι' αυτό, ναι, απλά και αν ξέρεις το θέμα, γιατί να σου πω κάτι, αν γνωρίζεις το θέμα μπορείς να κάνεις την κατάλληλη ερώτηση. Και γι' αυτό ρώτησα. Γι' αυτό ρώτησα και για τις μετοχές. Η έννοια του δεσμευμένου. Και είδες μόλις ρωτήθηκε τι είπε. Ότι το δεσμευμένο. Τι ρώτησε. Το προηγούμενο σταθμό το μεσημέρι δεν τη ρώτησε κανείς και το άφησαν όλοι στον αέρα. Μπορεί, ρε, φίλε, ή να μην το ήξεραν ή να μην τους απασχολούσε. Όχι, όχι, δεν ήθελα να το πούνε. Λοιπόν, δεν ξέρω, και κάτι ακόμα. Ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Λάσκαρη που λογικά θα έρθουν οι χορηγίες, οι οποίες ήταν πολύ περισσότερες από τον ΟΠΑΠ που δεν θέλαμε τελικά. Και αν έρθουν και στο ποδόσφαιρο θα έρθουν και μέσω αυτής της όλης προσπάθειας. Οι χορηγίες αυτές, αν τελικά επιβεβαιωθούν και έρθουν, φυσικά θα τον δικαιώσει το αποτέλεσμα. Εννοείται. Γι' αυτό εγώ το λέω, το προκαταλαμβάνω, γιατί πιστεύω ότι θα έρθουμε. Και θέλω να του πω ένα μεγάλο μπράβο, γιατί τελικά αυτό που είπε, έστω αυτό που είπε, το έκανε. Και μακάρι πάρει λίγο από αυτή τη δόξα αυτής της χορηγίας, γιατί έτσι όπως τα λένε θα είναι μία από τις μεγαλύτερες χορηγίες
που έχουν μπει στο μπάσκετ και στο ελληνικό μπάσκετ από όσο θυμάμαι. Απλά να πούμε το εξής. Ναι. Φυσικά και θα του αξίζει τον μπράβο, γιατί θα έχει καταφέρει να σώσει και την ομάδα, λογικά, αν ισχύουν αυτά τα ποσά, έτσι. Εμένα αυτό με νοιάζει, να σωθεί η ομάδα. Και εμάς, και εμάς πρώτιστα. Παρ' όλα αυτά, το ότι δεν ήρθε η προηγούμενη τράπεζα ή δεν ήρθε, δεν στέγανε οι δημοσιογράφοι. Καλά, άστο αυτό, εντάξει τώρα. Για να το αποδίδουμε αυτό το οποίο πρέπει. Για το τώρα. Και μακάρι και το ποδόσφαιρο να πάρει λίγο από αυτό όλο που αν γίνει με το καλό με τον μπάσκετ, για να αρχίσουμε να μιλάμε για τον αθλητισμό και όχι το τι συμβαίνει στα δικαστήρια κάθε φορά. Αντώνη, ακριβώς αυτό έχουμε βαρεθεί. Παρόλο που μας αρέσουν τα νομικά, αλλά έχουμε βαρεθεί. Πάντων, όλα καλά και όλοι στο γήπεδο, εννοείται, έτσι. Να σε καλά. Να σε καλά, Αντώνη, να σε καλά. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Λοιπόν, σας ακούω από την καθημερινά και βέβαια και σήμερα. Πείτε και το μικρό σας όνομα. Ο Κλεωμένης. Έλα, Κλεωμένη. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω πιο πολύ αγωνιστικά, γιατί τα διοικητικά δεν τα γνωρίζω, έχω μεσάνυχτα. Για μπάσκετ ή ποδόσφαιρο αγωνιστικά? Λίγο για ποδόσφαιρο και λίγο για μπάσκετ. Είσαι πιο μπασκετικός εσύ, Να σου πω την αλήθεια, λίγο περισσότερο μπάσκετ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Εύχομαι ο κύριος Λάσκαρης να ξεπεράσει αυτή την περιπέτεια που έχει. Νομίζω ότι θα το ξεπεράσει. Αλλά εάν τελικά, όπως άκουσα, η συμφωνία με τους Τούρκους γίνει πραγματικότητα, νομίζω ότι ο Άρης από την επόμενη μέρα θα αλλάξει σελίδα. Και αν επεκταθεί και σε ιδιοκτησιακό καθεστώς, ναι, θα μπορέσει να απεμπλακεί και από το όποιο πρόβλημα του κυρίου Λάσκαρη ο Άρης. Ναι. Κύριου Λάσκαρη, ναι. Νομίζω αυτοί μπορούν να κάνουν τον Άρη μεγάλο. Βέβαια κάποια στιγμή είχα πει σε μια νύχτα, αλλά ήμουν λίγο υπερβολικός. Να δούμε, Κλεωμένη, να τους δούμε. Περίμενε, ναι. Γιατί έχουμε δει και έχουμε ακούσει πολλά στον Άρη κατά καιρούς. Να τους δούμε τους ανθρώπους. Δεν νομίζω να είναι και αυτό φούσκα. Κοίταξε, νομίζω οι άνθρωποι αυτοί και τα μεγέθη, που οι εταιρείες που εκπροσωπούν, είναι μεγάλα. Αλλά πολλές φορές, μην ξεχνάς, ο Άρης είχε έναν Κοντομινά. Στο τελικό του πρόσημο ήταν αρνητικό. Διότι δεν ασχολήθηκε όπως έπρεπε. Το θέμα δεν είναι μόνο να έρθει το μεγάλο μέγεθος. Το θέμα είναι το μεγάλο μέγεθος πραγματικά να βοηθήσει. Ναι, φυσικά, εκ πρώτης όψεως βλέπουμε τεράστιες εταιρείες. Τεράστιες. Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά η βάση είναι να έρθει κάποιος δυνατός οικονομικά. Και αυτή είναι, νομίζω ότι είναι κατάλληλη. Να κλείσει πρώτα η συμφωνία και βλέπουμε. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο, δύο πράγματα. Άκουσα και τον Αλέξη που είπε ότι υπάρχουν δύσκολα παιχνίδια, και εσάς που λέτε ότι είναι δύσκολα παιχνίδια. Νομίζω ότι για τον φετινό Άρη, τον σοβαρό αυτόν Άρη, νομίζω ότι δεν υπάρχει δύσκολο παιχνίδι φέτος. Το πρώτο ημίχρονο με τον Εργοτέλη, το είδες? Το είδα όλο το παιχνίδι. Ήταν δύσκολο. Εγώ ξέρεις τι είπα στο διπλανό μου, στο φίλο, στον κολλητό. Θα το γυρίσουμε. Όχι, τον είπα ότι το σκορ θα είναι 2-4. Μάλιστα. Πρόσεχε όμως, Κλεωμένη μου. Αν δεν έβγαζε αυτή την αντίδραση η ομάδα, τότε θα ήταν πολύ δύσκολο το μάτς. Γιατί η ροή του αγώνα δεν ήταν για 2-4, όπως λες, ως Αριανός και η ευχή που κάναμε κι εμείς. Το μάτς ήταν για 3-0. Έτσι όπως πήγαινε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο όμως ημίχρονο, ο σοβαρός Άρης που λες παρουσιάστηκε, ο ψυχωμένος, με τα παιδιά να πηγαίνουν πρώτα στην μπάλα. Αν λοιπόν είναι έτσι, τότε όντως δεν θα έχουμε δύσκολο παιχνίδι. Εμείς θα τα κάνουμε εύκολα τα παιχνίδια. Αν μπούμε όμως όπως το μάτς με τον Εργοτέλη στο πρώτο ημίχρονο, όχι δύσκολο, καρά δύσκολο θα είναι τα μάτς. Μα η αντίδραση έρχεται, γιατί πραγματικά ο Άρης έχει πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Σωστά. Και η αντίδραση κάθε στιγμή έρχεται. Δεν είναι, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο τι είδαμε? Στο πρώτο ημίχρονο είδαμε τον Εργοτέλη να κάνει 3 σουτ και να βάζει 2 γκολ. Και 3 offside είδαμε, και αυτά φοβίζουν. Τον Άρη είχε μια τρομερή ευκαιρία εκεί με τον Κάσο, νομίζω. Με τον Κάσο. Και εγώ το έβαζα τον γκολ. Ήταν μόνος του. Και την έστειλε ψηλά. Το offside που κόπηκε, δηλαδή δεν ήταν για 2-0. Πέρσι ένα δηλαδή τέτοιο μάτσο όμως, Καλυθέα Άρης, σους δίγησε 3 υπερπολίτιμους βαθμούς. Η ίδια εικόνα ήταν. 3 ευκαιρίες, 2 γκολ η Καλυθέα, 20 τελικές ο Άρης, 0. Ναι, συμφωνώ. Εντάξει, ποδόσφαιρο, φέτος, ναι, βλέπουμε άλλη εικόνα σίγουρα. Μπράβο, ναι. Και όσο για το μάτς, τελειώνοντας να πω λίγο, δεν ξέρω τι ενδεκάδα θα κατεβάσει στο κύπελο. Εγώ θέλω πραγματικά να μην κάνει πολλές αλλαγές ο κύριος Καρυπίδης, λέει, ο κύριος Σπανός, να μην κάνει πολλές αλλαγές, γιατί
όσο καλοί να είναι οι παίκτες που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής, δεν θα έχουν την ομοιογένεια που έχουν οι βασικοί και θα υπάρχει πρόβλημα. Θα έχουν κίνητρο όμως. Θα έχουν πολύ υψηλό κίνητρο. Η αναπληρωματική του Άρη φέτος θα μπορούσαν να είναι βασικοί σε οποιαδήποτε. Θα μπορούσαν να είναι βασικοί, οπότε. Ναι, αλλά όχι και οι 11 αναπληρωματικοί. Ναι, αλλά θα παίξουν 11. Κάποιες σταθερές στην 11 θα παραμείνουν. Δεν μπορεί να αλλάξει τώρα. Αλλά σκέψου και το άλλο. Σάββατο, Τρίτη, Κυριακή. Δεν γίνεται, δεν έχουμε τους παίκτες. Δεν έχουμε τον Ρονάλντο. Μέχρι και ο Μέση, όπως είδες χθες, τον ξεκούρασε στο Γιουβέντους Μπαρσελόνα. Εντάξει. Μα νέα παιδιά είναι, ρε Χρήστο, από τώρα θα κουραστούν. Καλά, δεν είναι το ίδιο, να ξέρεις. Δεν είναι διαχείριση. Ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δεν είναι το ίδιο. Η μία μισή ώρα του αυτή δεν είναι που πάω και παίζω μπάσκετ μία μισή ώρα. Ο επαγγελματίας αθλητής θέλει την ξεκούρασή του. Θέλει το σώμα του να ξεκουραστεί πρώτα απ' όλα. Να μην βγάλει ένα τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο. Και δεν θα είναι 11 με 11 αλλαγές. Και ο προπονητής ξέρει ποιος είναι λίγο πιο κουρασμένος, ποιος πρέπει να ξεκουραστεί. Γενικότερα τους βλέπει καθημερινά στην προπόνηση και ξέρει τι πρέπει να κάνει, νομίζω. Νομίζω ότι υπάρχει, ξέρετε, θεωρώ πιο απαραίτητο παίκτη στην άμυνα. Στην άμυνα, όχι, δεν θεωρώ τον Σόουζα. Θεωρώ ότι ο παίκτης που θα λείψει, πραγματικά αν λείψει, θα είναι ο Δελιζήσης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντικαταστάτηση. Ας τον Δελιζήσης να βάλει τον γκολ με κεφαλιά με την Παναχαϊκή και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πέντε εισιτήρια Άρης Παναχαϊκή για να δείτε τον γκολ του Καπνίδη και τον γκολ του Δελιζήση. Πάμε τώρα, στο break, αμέσως. Συνεχίζουμε, εδώ είμαστε. Ένα τεταρτάκι ακόμη μαζί σας στην εκπομπή. Αν μιλήσουμε με τον κόσμο για το τελευταίο αυτό τέταρτο της εκπομπής, πρέπει να έχουμε ήδη έναν που ήταν υπομονετικός. Καλησπέρα. 1-1, Αστάνα Βιγιαρεάλ. Ημίχρονο. Πάμε. Ο Καπανάνγκα και ο Ράμπα. Παρακαλώ. Εγώ είμαι. Εσύ. Ναι, ναι. Γεια σας, παιδιά. Κώστας από Αμβούργο, σας παίρνω τηλέφωνο. Αμβούργο. Αριανός. Μάλιστα, ναι. Ωραία. Χάμπουργκερ δηλαδή. Το ωραίο. Η καλύτερη ομάδα είναι όχι αυτή. Όχι Χάμπουργκερ. Πώς τη λένε. Αμβούργο, Αμβούργο. Πώς τη λένε την ομάδα στα γερμανικά, ρε. Χάμπουργκερ. Το Αμβούργο, HSV. Πώς. HSV. Μαθαίνει και η κόρη μου γερμανικά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Το Αμβούργο και το Σαν Πάουλι έχουμε το μικρό με την αδερφή, τον πρόεδρο. Συγγνώμη. Ο πρόεδρος είναι εκεί τέτοιος, ο Σαν Πάουλι. Ναι, δηλωμένος. Μπράβο το παλικάρι αυτό. Και η ομάδα η οποία έχει από ό,τι ξέρουμε και πολύ φανατικό κοινό και έχει τέτοιο πρόεδρο, φοβερό πράγμα. Και το εξής που συμβαίνει εδώ πέρα και μετά πούμε και για τον Άρη μας. Ναι. Οι πιστεύοντες κατά τα αριστερά μεριά είναι με το Σαν Πάουλι. Οι πιστεύοντες προς δεξιά μεριά είναι με το Αμβούργο. Μάλιστα. Έχουμε και τέτοια. Μάλιστα. Έχει και είναι τέτοια. Ναι. Τον Αποέλ και την Ομόνια δηλαδή. Με ένα τέτοιο πράγμα. Δεν γνωρίζω από Κύπρο, μη μου πεις τίποτα. Πάμε στον Άρη που γνωρίζουμε όλοι. Στον Άρη που γνωρίζουμε όλοι. Εγώ επειδή έρχομαι από ποδοσφαιρική οικογένεια, ναι. Έχω παίξει και εγώ τέταρτη εθνική εδώ στη Γερμανία. Μάλιστα. Ο αδερφός μου πέρασε από τους έφηβους του Άρη. Ωραία. Έπαιξε και γάμα Γερμανίας και ο πατέρας μου έπαιζε ποδόσφαιρο στον Πιερικό. Μάλιστα, ωραία. Ποδοσφαιρική οικογένεια. Λοιπόν, ό,τι πω εγώ σαν γνώμη έχει να κάνει μόνο στο χορτάρι. Δεν ξέρω εγώ ούτε Σούπερ 3, ούτε φιλάθλους. Στο Χαριλάου 5 φορές έχω πάει στη ζωή μου. Μάλιστα. Δεν γνωρίζω. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να συζητάμε για τον χρόνο και να γίνει από τώρα ένας προγραμματισμός και να βρεθεί ρόστερ. Γιατί με αυτό το ρόστερ στην Α εθνική δεν στέκεσαι. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμη όμως νομίζω αυτό το πράγμα. Για να μπει στη διαδικασία ο Άρης. Έχει παίξει 4 παιχνίδια. Αν δεν βγούμε όμως πώς θα, όπως πέρσι. Και πέρσι που πήραμε ρόστερ Α εθνική. Αυτό ξέρεις πότε θα μπορέσει να το κάνει. Πέρσι δεν είχε καλό ρόστερ, φίλε μου. Πέρσι δεν είχε καλό ρόστερ. Αυτό σιγά σιγά θα μπορέσει να το κάνει. Δειλά-δειλά, όταν θα έχει τελειώσει το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος εκεί γύρω στις γιορτές, θα έχει παίξει τα 10 παιχνίδια τα πρώτα. Αν είναι τα πράγματα έτσι όπως είναι σήμερα και η ομάδα είναι πρώτη και ενδεχομένως και με μεγαλύτερη διαφορά αν τα καταφέρει, έτσι, θα μπορεί με μεγαλύτερη άνεση και ευχαίρεια να προγραμματίσει κάποια πράγματα κάνοντας κάποιες κινήσεις από το Γενάρη κιόλας με στόχευση και στη Σούπερ Λίγκα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά τώρα νομίζω έχοντας παίξει μόνο 4 παιχνίδια είναι λίγο υπερβολικό. Δεν είναι υπερβολικό καθόλου. Άριστα βγει. Δεν υπάρχουν άλλες ομάδες που μπορούν να τον αφήσουν να παίξουν. Πρόσεξε όμως, εσύ καλά το λες. Πες ότι εσύ θες. Έτσι και κάποιος που δεν ξέρει από ποδόσφαιρο καθόλου, άμα δει τη λίγα που παίζουν. Συμφωνώ με αυτό που λες, αλλά πρόσεξε λίγο. Εσύ λοιπόν θες να πάρεις τον Τζαλτίδοφ, τον Μπεχταρά, ο οποίος αυτή τη στιγμή παίζει στον Ατρόμητο, ξέρω εγώ. Αν δεν έχει περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, δεν μπορείς να πάει να του πεις, κοίταξε να δεις, εγώ θα βγω σίγουρα και να δώσει τα χέρια σου και θα σου πει.
Εντάξει, βγες εσύ και τα λέμε το Γενάρη. Αν όμως το Γενάρη είσαι μπροστά και έχεις κάποια διαφορά και φαίνεται πλέον ότι το πάμε πάει θα πας, θα υπογράψει κιόλας. Θα υπογράψει ο παίκτης. Καταλαβες. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ τώρα θέλω, ό,τι είναι θέλω να γίνει θα γίνει στα λόγια μόνο. Θέλω να καταλήξω γιατί και εγώ και ο αδερφός μου έχουμε γραφείο που αγορώ, πουλάμε ποδοσφαιριστές. Με πες ότι θες να προτείνεις παίκτη, δεν μας τα λες τόση ώρα. Δεν είναι το θέμα να προτείνω εγώ παίκτη, εγώ έχω να προτείνω παίκτη. Το θέμα είναι σκάουτινγκ, υπάρχει στον Άρη. Αν υπάρχει σκάουτινγκ. Πολλά πράγματα δεν υπάρχουν στον Άρη, άμα θες να πάμε σε αυτή την κουβέντα τώρα δεν υπάρχουν πολλά πράγματα. Έχει τεχνικό διευθυντή όμως. Εγώ μιλάω μόνο για ποδόσφαιρο, για ποδοσφαιρικά θέματα. Έχει τεχνικό διευθυντή πλέον ο Άρης, έχει τεχνικό διευθυντή, έχει προπονητή. Δεν μπορεί κάποιος να διαθέσει 2-3 χιλιάρικα να στείλει κάποιον ένα μήνα στην Ισπανία να κάτσει να δει γάμα εθνική παιχνίδια και να δει και 5 προπονήσεις. Δεν σου μιλάω τώρα να πάει στην Τσέλσι. Ναι. Θα δούμε αυτά. Σιγά σιγά θα μπουν. Θα μπουν στην καθημερινότητα μας και αυτά σιγά. Φέτος δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να γίνει. Να πάει να δει Εξτρεμαδούρα με Αθλέτικο Μπιλμπάο την τρίτη ομάδα. Ξέρετε τι παίχτες έχει εκεί. Τους είδαμε τα προηγούμενα χρόνια που ερχόντουσαν στον Άρη. Τον Κάλβο, τον Χαβίτο, όλους αυτούς. Εκεί παίζανε. Λοιπόν, αυτοί με 5-6 χιλιάρικα το μήνα, πρόβα και σπίτι, έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Με 5-6 χιλιάρικα το μήνα. 5-6 χιλιάρικα το μήνα είναι 6-10, 60, 60, είναι 80 χιλιάρικα. Τα 80 είναι 80 χιλιάρικα, είναι λεφτά αυτά για αλφα εθνική για τον Άρη. Για να ποδοσφαιριστεί. Για τα δεδομένα της εποχής είναι λεφτά, ναι, τα 80 χιλιάρικα. Είναι. Δεν είναι. 80 χιλιάρικα συμβόλαια. Οι μισές ομάδες της Super League έχουν 30 και 40. Και αν. Και δεν, 20. Πάει, δεν πάει πουθενά ο Άρης του χρόνου, φίλε. Καλά, κάτσε να, ανέβει με το καλό και θα δούμε τι θα κάνουμε. Να ανέβει πρώτα με το καλό και θα δούμε τι θα κάνουμε. Να είσαι καλά. Γεια σας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χαιρετίσματα στο Αμβούργο. Επόμενος φίλος. Βλέπεις. Τον ανεβάσαμε τον Άρη, φέραμε και τον παίκτη την Εξτρεμαδούρα. Κάτσε, περίμενε. Ναι. Ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Έλα, φίλε. Ναι, ρε. Έλα, Παύλο. Ρε, εσύ. Ακόμα εδώ τώρα έγινε μια συζήτηση, μια παροιμία λέει η αρκούδα στο βουνό και το τομάρι στην ταβέρνα. Είναι απίστευτα. Ωραία, ωραία αυτή η παροιμία. Η αρκούδα στο βουνό και το τομάρι στην ταβέρνα. Πάλι έχει Άρη μέσα όμως. Ακόμα και το τομάρι έχει Άρη μέσα. Τι είναι αυτά. Δεν μου λες. Έλα. Προχθές εσύ ο Άλεξ εκεί είναι. Εδώ είναι. Είμαι, εδώ είμαι. Ρε, είσαι καλά Άλεξ. Μια χαρά. Γιατί τι. Μια χαρά. Συνέντευξη είχε σήμερα γιατί είχα δουλειά δεν άκουσα. Όχι σήμερα δεν βάλαμε. Απέντε είχες συνέντευξη. Δεν βάλαμε. Κόσμο βγάλαμε σήμερα. Λοιπόν για λίγο έτσι να είμαι σοβαρά. Τον αγώνα με τον Εργοτέλη. Μια παρατήρηση δική μου. Ναι. Ποιος κάνει σκάουτι να είμαι στον Άρη. Ποιος βλέπει να είμαι τους αντιπάλους του Άρη. Γιατί αυτό που έγινε στο πρώτο μηχρόνιο μου έδωσε την εντύπωση ότι ιδέα δεν είχαμε περί του νους πρόκειται. Κι όμως, διότι αυτοί... κι όμως οι εντολές του προπονητή που το παραδέχονται και οι ίδιοι οι παίκτες είχαν να κάνουν ακριβώς με αυτά τα πράγματα. Αλλά μπήκανε λίγο... Οι εντολές που είχαν οι παίκτες ήταν να κάνουν αυτό που κάναν στο δεύτερο ημίχρονο. Χρήσανθε. Μπήκανε μόνο με τη φανέλα, λίγο έτσι είναι σημαντικό σημείο. Μπήκανε μόνο με τη φανέλα. Θύμισαν περσινό Άρη. Αλήθεια είναι αυτό που λες, ναι. Λοιπόν, πολύ λάθος. Αλλά φάνηκε όμως ότι γιατί αυτοί είχαν ένα-δυο παίκτες μεσοεπιθετικά που ήξερανε μπάλα. Και εμείς τους παίζαμε άμυνα με τα μάτια. Αυτό δεν σημαίνει, ότι... δε σημαίνει όμως ότι ο προπονητής δεν επεσήμανε να γίνεται το αντίθετο. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Για το σκάουτινγκ λέει, αυτό εννοώ. Ναι, δεν ξέρω τι τον είπε. Είπαν, επίσης, οι ίδιοι παίκτες είπαν ότι μπήκαμε λίγο υπνοτισμένοι. Ναι. Προφανώς υποτίμησαν τον αντίπαλο, προφανώς. Θα σου πω άλλη περίπτωση. Ναι. Στο 2-1 με τον έγχρωμο που μπήκε μέσα, Ενταγέ λέγεται. Ναι. Ενταγέ, ναι. Ενταγέ. Όλη η άμυνα είναι ψηλά, παράλληλη όλοι, σε ευθεία γραμμή και τους φεύγει ο τύπος. Για να γίνει το 3-1. Αποβολέ του τερματοφύλακα κιόλας. Ναι. Αυτό τι δείχνει φίλε. Ότι δεν ξέρω τον παίκτη. Δεν τον ξέρω. Τον Ενδιαγέ. Και φάνηκε καθαρότατα. Τον Ενδιαγέ είναι φυσιολογικό να μην τον ξέρεις. Γιατί είχε έρθει πριν από 10 γιατί μέρες. Γιατί ήρθε πριν 10 μέρες. Ναι αλλά ρε φίλε κάνεις κάτι. Πηγαίνεις το βλέπεις ας πούμε σε ένα παιχνίδι. Σε μία από κάτι. Πριν 10 μέρες ήρθε. Στην Αφρική ήταν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τέτοια εμφάνιση
είναι αδιανόητο να επαναληφθεί. Πάμε στην άμυνα. Ναι. Ειδικά να είμαστε στο πρώτο μηχρόνιο. Ο Βαλεριάνος στο πρώτο μηχρόνιο μάρκανε το Δελιζήσι με το Σόζα. Κολλημένος επάνω τους ήταν. Μου έκανε εντύπωση. Από την πλευρά του αυτή έκαναν παρέλαση. Για ποιο λόγο? Στο δεύτερο ανέβηκε. Κοίταξε, βέβαια, διόρθωσε λίγο τα πράγματα, αλλά όχι όπως... Αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση είναι για ποιο λόγο έπαιζε έτσι αυτός ο άνθρωπος. Ήτανε κυριολεκτικά κολλημένος επάνω σε αυτούς. Βγάζαν σέντρες, κάνανε... Όπως ας πούμε και στο γκολ. Έχει παίξει ένα χτυβόλεϊ. Πολύ παίξαν. Ο άλλος μόνος του εκεί. Ήταν πίσω. Πολύ κακή εμφάνιση το πρώτο ημίχρονο. Έπιασε κεφαλιά, ο άλλος ας πούμε να πει. Αυτά είναι πράγματα λοιπόν ανεπίτρεπα. Πάμε Τζανακάκης. Τζανακάκης. Δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Μετά το 2-2. Που λίγο αυτοί πέρασαν λίγο μπροστά. Σε τρεις φάσεις παίρνει την μπάλα και ήθελε να περάσει να με και την εστία. Έχανε την μπάλα. Έφευγανε κόντρα επίθεση και σε μία από τις τρεις περιπτώσεις στο τσάκ να με γλιτώσαμε το 3-3. Γλιστράει ο Δελιζήσις λίγο, δεν τον προλαβαίνει τον επιθετικό, κάτι ανάλογο και με το Σόζα, και σουτάρει ο άλλος ας με μόνος του επάνω να με στον ασμένα κατημύρι να γίνει στο το 3-3. Στο 93 λες, ναι. Μπράβο, στο 90... μετά τη φάση εκείνη είναι η λήξη. Ναι. Και ξεκίνησαν από τα εγκληματικά λάθη λοιπόν ας πούμε του Τζανακάκη. Δεν γίνεται ρε φίλε τρίπλα. Ποιος είσαι ένα. Ποιος είσαι. Πήρε την μπάλα να μην ήθελε να περάσει. Νομίζω να ότι όλα αυτά που λες ήδη τα έχει επισημάνει ο Σπανός από την πρώτη μέρα την επόμενη που δείξαν το βίντεο. Δηλαδή... Είναι μερικές από τις φάσεις που υπόθηκαν και από τον προπονητή. Μπράβο. Και κάτι ακόμα χρήσατε για σένα. Παρακαλώ. Είπες κάποτε ότι είμαι να πούμε μπασχετικός. Ναι. Δεν είμαι μόνο μπάσκετ φιλέ. Μου δίνεις τώρα ευκαιρία. Από 5 χρονών μέσα στα γήπεδα υπήρξα αθλητής στα 100 μέτρα με κάτω από 11 δεύτερα, ποδοσφαιριστής 14 χρονών στο Μακεδονικό. Έχω παίξει αντίπαλος με τον Χριστίδη, με τον Κωνσταντινίδη, με τον Ψηφίδη, με τον Κούδα. 14 χρόνια στο κλωτσιά, Μακεδονικό. Καμιά καλή κλωτσιά τον Κούδα τον έκατσες. Λοιπόν, άκουσε με Έτυχε να έχω προπονητή εκείνα τα χρόνια το Λάκη τον Πρόιο, ένα παλιό δραματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Ναι. Οι παλιοί να πούμε το θυμούνται. Ήξεραν όλοι μέσα να είμαι στο Μακεδονικό ότι μ' άρεσε. Ήθελα να δω εάν αξίζω και πόσο μπορώ να προχωρήσω με αντικειμενικό σκοπό λοιπόν ας με τον Άρη. Δεν ξέρω αν αυτός ο λόγος που ήξεραν όλοι ότι είμαι λοιπόν αργιανός έγινε αιτία να σηκωθώ να φύγω λοιπόν από το Μακεδονικό. Ναι. Απλά αυτά σας λέω ότι δεν είμαι μόνο μπάσκετ και ποδόσφαιρο και βολεϊ. Έχω κάνει όλα τα αθλήματα. Λοιπόν, είσαι Άρης πολύ... λοιπόν. Ε? Είσαι Άρης. Αυτό να με δεν έτσι. Χρειάζεται συζήτηση. Έτσι. Δεν ωραία. Χρειάζεται συζήτηση. Λοιπόν, έγινε Παύλο. Να μην επαναληφθεί εμφάνιση τέτοια να είμαι πρώτη λοιπόν ημιχρόνου με τον εργοτέλη. Ή αν επαναληφθεί στο δεύτερο ημίχρονο να γίνει η ίδια εμφάνιση για να γυρίσουμε το μάτς. Ω, δεν είναι έτσι. Μη δίνεις δικαίωμα διότι αυτή η ομάδα εάν ο Άρης έμπαινε σοβαρός χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανένα στο πρώτο ημίχρονο θα ήταν 0-4 το σκορ και θα είχε τελειώσει όλη η ιστορία. Και ας αφήσουν τώρα ο εργοτέλης έτσι και η δράμα έτσι. Ποια δράμα ρε και ποιος εργοτέλης. Αν ο Άρης ήταν αυτός που όπως στο δεύτερο μηχρόνιο το μάτς θα είχε τελειώσει στα 30 πρώτα λεφτά με 0-3. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έχουμε τελευταίο... Χρήστο, τελευταίο. Πού βγάλουμε τον τελευταίο, παρά δύο είναι, παρά τρία. Πάμε και στο τελευταίο φίλο. Παρακαλώ, είσαι ο τελευταίος και τυχερός. Έτσι γίνεται συνήθως, είναι η μέρα μου φαίνεται. Έτσι. Λοιπόν... Συμπάθειας ο κύριος Παύλος. Αλλά ήθελα να πω κάτι. Κύριο Παύλο, δηλαδή δεν θα κάνουμε κανένα χι φέτος. Δεν θα κάνουμε καμιά ήττα. 34 στα 34 θα κάνουμε. Εδώ η Μπαρτσελόνα έκανε δύο συνεχόμενες. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι παιχνίδι σαν αυτό της προηγούμενης εβδομάδας στη Β' Εθνική γίνεται σε πολύ μικρή συχνότητα.
Δηλαδή. Ναι, δύσκολα θα ξαναγίνει, εννοείς. Έγινε νομίζω και με την Καλαμαριά και με τα ΣΕΡ, το 3-3, έτσι. Ναι. Που είναι παιχνίδι Grand Quignol. Μπορεί η αγωνιστική να βγάζει ένα τέτοιο. Συμπτωματικό ήταν ότι κολλητά βγήκανε αυτά τα παιχνίδια. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνεται συχνά αυτό το πράγμα, όχι μόνο με τη δικιά μας την ομάδα, αλλά γενικά. Η Β' Εθνική δεν είναι τέτοιο πρωτάθλημα. Εγώ θα ήθελα πάλι να πω για το πρώτο ημίχρονο ότι εάν δεν υπήρχαν οι τρεις φάσεις αυτές, κύριε Τσαλτίδη, που σου έκοψε ο διευθυντής, θα είχαμε σκοράρει και εμείς 2-3 τέρματα και σήμερα θα μιλούσαμε διαφορετικά. Και για το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι αν ήταν εντάξει όλα τα πράγματα και να έλεγε ας πούμε 3-7 παράδειγμα, 3-6 παράδειγμα, 2-5. Να ήταν ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Γιατί μην μου πείτε ότι από τα 3-4 δεν θα βάζαμε, λέω εγώ, το 1. Λέω εγώ, το 1 θα το βάζαμε. Λέω εγώ. Στατιστικά το 1 στα 3. Ναι ρε παιδί μου, λέω το 1. Αν και έτσι πως εξελίχθηκαν οι φάσεις, τα 2 στα 3 ήταν 95%. Δηλαδή θα βγαίνει μόνος του, όχι στα πλάγια, να πηγαίνει μπάλα πλάγια, να πηγαίνουν κατά μέτωπο. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό είναι πως το βλέπει ο καθένας. Ακόμα και το πρώτο ημίχρονο που οι αντίπαλοι μας είχαν την ικανότητα και έκαναν αυτό που έκαναν. Γιατί αυτό δεν το βλέπουμε. Βλέπουμε μόνο βέβαια τα δικά μας ότι η άμυνα δεν μάρκαρε. Έτσι είναι, όταν μπαίνει γκολ η άμυνα δεν μαρκάρει. Όταν δεν τρώμε γκολ η άμυνα μαρκάρει. Έτσι γίνεται στο ποδόσφαιρο συνήθως. Εύχομαι το Σάββατο να όσοι μπορούν να έρθουν που δεν δουλεύουν να έρθουν στο γήπεδο. Είναι τετριμένο βέβαια αυτό το πράγμα, αλλά θα το ξαναπούμε για πολλωστή φορά. Εάν θέλουμε να υπάρχει σύλλογος, θα πρέπει να πηγαίνουμε στο γήπεδο. Είτε μας αρέσουν οι φάτσες ή τα ονόματα κάποιων, θα πρέπει να πηγαίνουμε εκεί. Και είναι αμαρτία για αυτούς τους παίκτες τώρα που κάνουν αυτή την προσπάθεια, όταν βγαίνουν αντικαταπακτοί, να βλέπουν καρέκλες και να μην βλέπουν θέτες. Βέβαια η ώρα Σάββατο μεσημέρι σε εργάσιμη μέρα που δουλεύει ο κόσμος είναι ό,τι πιο στραβό και ανάποδο. Όσοι όμως δεν εργάζονται, καλά θα είναι να έρθουν να βοηθήσουν και όχι μόνο οικονομικά την ομάδα, διότι το ψυχολογικός παράγοντας είναι πολύ σημαντικός και όταν σου το ζητάνε επιτεκτικά οι παίχτες και σου έχουν προσφέρει κάποια πράγματα, πρόσφερε και εσύ κάτι. Άλλωστε οι 5 δραχμές παραπάνω για να το πάρουμε και το οικονομικό κομμάτι από την άλλη πλευρά, θα μπορούν οι 5 δραχμές να πάει και μια δραχμή στον ερασιτέχνη που μας έχει τόσα προβλήματα, ας πούμε. Να έχουμε και εμείς το δικαίωμα να πούμε στον κύριο πρόεδρο του Άρη, βρε αδερφέ, αφού έχω 10.000 εισιτήρια, δώσε και ένα χιλιάρικο από εκεί. Ναι, όταν όμως δεν κόβει αυτός, τι να δώσει από εκεί, λέμε ένα παράδειγμα. Όχι, έτσι, όπως έτσι ακριβώς είναι. Ακριβώς. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Για τον κύριο Ψηφίδη. Καλώς έκανε και πήγε στη συνάντηση με αυτούς τους χορηγούς, περιτές, τι απ' όλα είναι δεν ξέρω, θα φανεί στο χειροκρότημα. Και γιατί είναι θεσμικός παράγοντας της ομάδας. Και καλώς έκανε και πήγε. Και ό,τι μπορεί να κάνει για το σύλλογο να είναι πάνω σε οτιδήποτε υπάρχει πρέπει να πηγαίνει. Και νομίζω ότι ο ρόλος του, παρόλο που κάποιοι δεν τον θεωρούν ικανό, νομίζω ότι θα κάνει το καλύτερο για την ομάδα, γιατί δεν γίνεται σε αυτή την ηλικία να κάνεις το χειρότερο για την ομάδα όταν η ομάδα βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο. Είτε είναι στο ποδόσφαιρο, είτε είναι στο μπάσκετ, βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, επειδή πρέπει να κλείσετε, βγάλατε το μεροκάματο και εσείς δουλέψατε κάπου 45 λεπτά στις 2 ώρες. Να πληρωθείτε κι εσείς, να βάλει. Ναι, στο δημοσιογράφο πάντα έτσι λέτε. Νομίζετε ότι η δουλειά είναι την ώρα που μιλάει στο μικρόφωνο. Ναι. Αυτά που συλλέγει για να πει στο ραδιόφωνο δεν τα δουλεύει. Ξέχωρα τον παχύλο μισθό. Τι έκανες παραπάνω, έκανες να τα καταγράψω. Καταρχήν έκανα 2. Έκανα και το πρωί. Το πρωί δεν κάνεις εκπομπή. Κάνω ρεπορτάζ. Το πρωί κάνω ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ με τον καφέ εκεί. Το πρωί εκνευρίζω τους άλλους.
Τι ανάγκη έχετε, ρε. Σωστά. Τι ανάγκη έχετε, ρε. Αλήθεια, τι ανάγκη έχετε. Να σε καλά, Θανάση. Να σε καλά. Για χαρά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καθυστερήσαμε και λίγο. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Στην τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα ακολουθεί η εκπομπή Ώρα για Μπλε. Καλή συνέχεια.